Καλημέρα. Σήμερα είμαι εδώ. Είμαι στον Αλφα. Σας υποδέχομαι από εδώ. Σας περιμένω εδώ. Και θα βρίσκομαι εδώ όσο εσείς θέλετε να βρίσκομαι εδώ. Αυτό που λέγεται Ελένη, το έφτασα μέχρι εκεί που ήθελα και με τον τρόπο που ήθελα και την ώρα που ήθελα μέχρι το τέλος. Δεν είχα καταφέρει να σκεφτώ πώς εγώ θα ήμουνα σε αυτό το τέλος. Δεν έχω σκεφτεί, ποτέ δεν σκέφτηκα τι είναι αυτό που θέλω να σας πω και ποτέ δεν έβαλα σε σειρά τις σκέψεις μου. Ποτέ δεν είχα μπροστά μου χαρτιά που να γράφουν κάτι, εξάλλου όλα είναι μέσα στο μυαλό μου, τα σωστά και τα λάθος. Είναι όλα αυτά που έχει μέσα η ψυχή μου, η οποία είναι ζωντανή και αληθινή. Και αν κάτι θέλω να θυμάστε από όλα αυτά τα χρόνια που κάναμε παρέα,
είναι ότι ό,τι βλέπατε ήταν αλήθεια. Όλα. Και ότι την κάθε μέρα σε αυτή τη διαδρομή εγώ ευχαριστήθηκα μέσα από την ψυχή μου. Ευχαριστήθηκα τους ανθρώπους που γνώρισα, που με γέμισαν εμπειρίες, που μου μάθανε τόσα πολλά. Εκείνους που είχαν την υπομονή στο να μάθω και ακόμα μαθαίνω, που λέει και ο φίλος μου ο Θοδωρής. Και ακόμα μαθαίνω. Δεν το έχω πει εγώ, αλλά μου ταιριάζει. Την ιστορία τη γράψανε οι άνθρωποι και τη γράφουνε ακόμα. Τη γράφουν οι παρέες. Και εγώ έφτασα μέχρι εδώ σήμερα γιατί οι παρέες μου ήταν μοναδικές, ξεχωριστές, καταπληκτικές, ονειρεμένες. Και όχι, δεν θα είχα τόσο πολύ συγκίνηση επειδή έκλεισε ένας κύκλος μόνο. Και εννοώ για τα 15 χρόνια στον Άλφα, όχι. Αυτό είναι κάτι που με συγκινεί, είναι κάτι που με αγγίζει, που μου πιάνει όλο μου τον εσωτερικό κόσμο. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει στη ζωή μου για πρώτη φορά. Είπαμε, ήμουν τυχερή γιατί εγώ κατάφερα να μένω, να βγάζω ρίζες στα λίγα κανάλια που συνεργάστηκα. Σήμερα λοιπόν δεν είναι ότι κλείνει μόνο ο κύκλος του Άλφα. Κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος δικός μου. Αυτά τα 29 χρόνια διαδρομής μέσα στη τηλεόραση. Σχεδόν 30. Πάλι θα πω για τον Θοδωρή, που τόσο καλά με ξέρει. Μπορεί πάντα να σας λέω αλήθεια, αλλά κάθε φορά κρατάω κάτι για μένα. Ποτέ δεν τα λέω όλα. Άρα, να μου συγχωρήσετε τη φόρτισή μου, γιατί εγώ έχω και άλλα πράγματα στο μυαλό μου, αλλά αν κάτι μπορώ να σας πω είναι ότι δεν ξέρω το μετά. Και να γυρίσω και να μην γυρίσω δεν έχει σημασία, γιατί σήμερα αυτό που έχει αξία είναι ότι κλείνει ένας κύκλος. Και να ξανανοίξει μετά θα είναι κάτι άλλο. Γιατί πρώτα θα έχω αλλάξει εγώ. Δεν μπορεί να είμαι ίδια. Δεν είμαι ίδια τόσα χρόνια. Η βάση μου είναι ίδια. Αλλάζω όμως. Αλλάζω. Σιγά σιγά. Όπως αλλάζετε και όλοι εσείς που μου γράφετε σε προσωπικά μηνύματα μέσα στο Instagram κάθε μέρα. Αλλάζουν οι παρέες. Αλλάζει η εποχή. Αλλάζει η Ελλάδα μας. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Αλλάζουν οι συνθήκες εργασίας. Αλλάζουν τα πλατό. Αλλάζουν οι συνεργάτες. Όταν λοιπόν κάποιος που είναι κάθε μέρα εδώ κοντά σου, μέσα σε όλες τις εποχές που ήδη έχουν αλλάξει, αλλά είναι εκεί, ένα σταθερό ραντεβού που έγραφε εκεί η φίλη μου η Ανούλα κάποτε για μένα, σε έναν κόσμο που αλλάζει. Τώρα αλλάζει και αυτό. Το πώς θα μας βρει κάποια στιγμή, ίσως το μετά, κανείς μας δεν το ξέρει. Αυτό λοιπόν που μου δίνει όλη αυτή τη φόρτιση είναι ότι κλείνει ένα κεφάλαιο τεράστιο. Πολύ τεράστιο για μένα. Ένα κεφάλαιο που δεν ξέρω τα όνειρά μου αν πήγαν ποτέ τόσο μακριά. Αλίμονο, ποτέ. Ποτέ. Μην κάνω την έξυπνη. Ποτέ. Ξεπέρασαν και τα δικά μου όνειρα και τα δικά μου σχέδια. Και κλείνοντας λοιπόν αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο, που κάτι έχει σημάνει και για σας, που γνωρίζω και εννοείται ότι κανείς όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορεί να κάθεται απέναντι από μια τηλεόραση. Όμως, ό,τι και να έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή σας, εγώ ήμουν πάντα εκεί, σε μια άκρη, να συνδυάζω τα γεγονότα της δικιάς μου ζωής με τα δικά σας. Ήμουνα εκεί για να σας παρασύρω, εκεί που μπορούσα να παρασέρνω και τον εαυτό μου. Στο θετικό κομμάτι της ζωής, στη γλύκα, στο ροζ, στο χαμόγελο, στην ελπίδα, στο αύριο, στα ωραία πράγματα. Ποτέ φόκους στα σκληρά, τα άγρια, τα κακά, τα δύσκολα. Δεν θέλω να σας πω κάτι παραπάνω, αν και θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σας ακούω να λέτε πολύ συχνά, μιλά συνέχεια για τους συνεργάτες σου, μην ανησυχείς για τους συνεργάτες σου, Ελένη. Ναι, μιλάω για αυτούς, γιατί εγώ έχω πάρει την πιο πολύ λάμψη από όλη αυτή την ιστορία. Έχω πάρει την πιο πολύ αγάπη. Θα έχω πάρει όλα πολλά εγώ. Κι όμως, εγώ δεν θα είχα κάνει τίποτα αν
αν δεν είχα πέσει στους σωστούς ανθρώπους, αν δεν είχα πάντα τα αυτιά μου ανοιχτά να τους ακούω και να μαθαίνω, αν δεν είχα διαφωνήσει μαζί τους, αν δεν τους είχα δίπλα μου, όλους. Και αυτούς που μπορεί να φύγανε τα πρώτα χρόνια και αυτούς που φύγανε πέρσι, πρόπερσι. Και δεν μιλάω μόνο για τους συνεργάτες που δούλεψαν μέσα στην εκπομπή μου όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάω και για όλα τα παιδιά που δούλεψαν στα τρία κανάλια στα οποία έζησα αυτά τα 30 χρόνια, στο Mega Channel τότε, στα ξεκινήματά μου, στα παιδικά μου που λέω κι εγώ. Κάποια από αυτά τα παιδιά που ήτανε στελέχη μέσα στα κανάλια, τα συνάντησα αργότερα μπροστά μου σε άλλες θέσεις, ψηλότερες, μεγαλύτερες, αλλιώτικες. Τα χρόνια του Αντένα, τεράστιο σχολείο για μένα. Πόσο ευχαριστώ να πω για όλους εκείνους που με πιάσαν από το χέρι και με στήριξαν τις εποχές που δεν χρειάζεται τώρα να τα συζητάμε, τα θυμάστε κι εσείς. Ήτανε πολύ ζώρικα για μένα, πάρα πολύ. Έμαθα τόσα πολλά από εκείνους, τόσα πολλά. Και αυτή τη γνώση πιστεύω ότι κατάφερα κι εγώ να την περάσω ό,τι έμαθα, όπου χρειαζότανε, σε νεότερους, όχι πάντα μόνο στην ηλικία, αλλά και στο πόσο καιρό είναι μέσα στον εργασιακό αυτό χώρο. Και θα κλείσω φυσικά με τον κόσμο που βρήκα εδώ στον Αλφα και όλα εκείνα τα παιδιά που μπαίνανε. Με συγχωρείτε για τα παιδιά, ξαναλέω, μιλάω για ανθρώπους από όλες τις θέσεις. Από το πρόγραμμα, από τη ροή, από το εμπορικό τμήμα, από παντού, από παντού. Τα κορίτσια που συναντούσα κάθε μέρα μπαίνοντας μέσα σε αυτό το πλατό, τις αγωνίες που έχουμε περάσει στον Αλφα. Γιατί μπορεί εσείς στο μυαλό σας να βλέπατε μόνο τα γέλια. Εμείς εδώ πολλές φορές καρδιοχτυπήσαμε. Και ειδικά την περίοδο που ζούσαμε αυτό που ζούμε τώρα, που ουσιαστικά κάθε μέρα αποχαιρετιόμασταν γιατί λέγαμε «Δεν έχει άδεια το κανάλι, κλείνει». Το κανάλι τα κατάφερε και προχώρησε. Και τα κανάλια πάντα στο τέλος τα καταφέρουν και προχωράνε με καινούργιες ιδέες, με νέους ανθρώπους, με νέες δοκιμασίες και με όνειρα. Και με αυτούς θα συνεχίσετε κι εσείς αργότερα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσω τον μονόλογό μου. Είναι και τέταρτο, θα πάω σε διαφημίσεις. Ξέφυγα πολύ. Δεν ξέρω σήμερα τι ώρα κλείνω, δεν μου έχει πει και κανείς. Και 30. Ωραία. Ρωτήστε τους πόσο ελαστική είμαστε, γιατί φοβάμαι ότι μπορώ να ξεφύγω. Το 30 είναι το όριο. Κατάλαβα. Αν με κόψουν στον αέρα, δεν θα φταίνε, να ξέρετε. Εγώ πάλι θα πολυλογώ. Λοιπόν, διαφημίσεις και θα δούμε. Όπου μας πάει. Μιλάω 15 λεπτά. Χριστέ μου, τι είπα πάλι. Αριστερά την κοπέλα μου. Και λες, ω, τόση τρίχα, αγαπούλα. Και σου λέω, άσε, τρέχω με ορμονοθεραπεία, αλλά μην με βλέπεις. Αυτοί που μας βλέπουν εδώ, που μας πληρώνουν, τι σκέφτονται. Δεν ξαναφεύγετε, αριστερό. Αριστερό. Τέλεια. Πραγματικά. Απλά πείτε μου τι σκέφτονται. Τι θα σκέφτονται οι Γερμανοί, βάλτε υπότιτλους από κάτω, γυμνάζονται. Παιδιά, είσαι πολύ γρήγορος. Ελένη. Ελένη! Κουράστηκα! Δεν θα έρθω και τον επόμενο μήνα, Ελένη! Γιατί θα πάρω φορά και θα φύγω με το σκουνάκι! Καλά, ρεμπετάς! Θέλω να πεις τι νιώθεις τώρα που κάνεις αυτή την άσκηση. Αδικημένος. Πάρα πολύ. Τη βλέπεις να σου χαμογελάει. Νιώθεις ασφάλεια? Είναι το μωρό της Ρόζμαρι όλο αυτό που βλέπω το θρίλερ. Είναι το τρέιλερ. Δες την τι ωραία. Βάζεις το χεράκι σου εδώ. Και έρχεται ο μπαμπάς του μωρού και γίνεται το πάτη της ζωής σου. Και δίνεις φυλάκι στο μωρό. Δίνεις φυλάκι στο μωρό κάνοντας push-ups. Push-ups. Δες τώρα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν δεν θα κάνει παιδί άνθρωπος. Αυτοί που μας βλέπουν τώρα και έχουν πάρει σκούπες και κουμπάδες. Αυτοί που μας βλέπουν έχουν πεθάνει στα γέλα. Δεν παίρνουν το σκούπα και το κουμπά. Γιατί πήρες τη φούξια, χρυσέ μου. Κάτι θέλω να δηλώσω.
καλύπτει και τρέχει προ τα. Τι να καλύψω, αφού είναι πιο κοντά τα μπουρμούζια. Πας πιο σκητά, αυτό. Έχω κάνει αυτό. Αυτό, σε βλέπω και κάνω έτσι και φεύγω Κινέζα. Και μετά θα περιμένω εκεί να αρχίσει να με πατέψει. Όχι, δεν έχω τελειώσει. Η Έλλη, χορευτές πίσω, έβγαινε η Έλλη λοιπόν, καθότανε, έτσι. Θυμάμαι. Και ήταν οι χορευτές δίπλα. Και έκανε η Έλλη, κανονικά. Και από δίπλα η Άννα είναι έτσι, να κάνουν τα χορευτικά κολοτούπες και η Έλλη μετά. Αυτό ήταν το χορευτικό όλο. Αν δεν είχα δίπλα μου και σε έβλεπα από το σπίτι, θα λέγα ότι παίζανε CD της Νατάσας από κάτω. Όχι, καλή φωνή μου. Θέλω να σου πω κι άλλο. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή πιο μεγάλη μας στιγμή. Πού είσαι, μωρέ? Άμα σε πιάσω, Ελένη, δεν θα σε γλιτώνουν 20 κανάλια, Ελένη. Πιάσε με, Νίκο μου, σε χρειάζομαι περισσότερο από ποτέ σήμερα. Όπως όλες τις φορές, είναι. Βέβαια. Ελένη, άκου λίγο να δεις τώρα, γιατί άντε και εσύ, πολλά μας τα έχεις πει τελικά. Δεν γίνεται να έχουμε μπει σε μία διαδικασία τρεις μέρες, να είμαστε όλοι σχεδόν έγκυος, με ένα πλάνο. Α, και εκείνη στιγμή, και ευτυχώς που είχα 70 κιλά παραπάνω και μπορώ λίγο να συγκεντρωθώ και να πω, ήσουν μια μικρή αρκουδίτσα, μην κάνε φόκους εκεί. Ρε, Ελένη. Ρε, Νίκο. Ρε Νίκο, τι να πω για σένα. Τι να πω για σένα, πες μου, τι να πω. Που τίποτα, τι να πω. Έχω συνδυάσει τόσο πολύ και έντονα τη σχέση μας, είτε ήμασταν μαζί στην ίδια εκπομπή, είτε όχι, σαν να ήμασταν χρόνια πολλά μαζί. Δεν ξέρω, εσύ όλο πάντα κάπου αλλού ήσουν. Αλλά εγώ πώς σε είχα δικό μου, δεν ξέρω. Πώς σε διεκδικούσα έτσι και έπαιρνα κομματάκι-κομματάκι. Και πώς όλες αυτές τις σημαδιακές στιγμές εσύ ήσουν εκεί με αυτόν τον μοναδικό σου τρόπο, αυτόν τον τρόπο που ο κόσμος αγάπησε και ξεχώρισε σε σένα. Αυτόν τον δικό σου μοναδικό τρόπο. Και θέλω να πω ότι χαίρομαι που σε βλέπω τα τελευταία χρόνια να κάνεις αυτό που είχες στο μυαλό σου, αλλά ποτέ δεν το είχες ακριβώς. Ίσως γιατί δεν ήθελες να σε βγάλεις μπροστά τόσο πολύ μόνο. Αυτό όμως τελικά ήθελε ο κόσμος. Νίκο μου, ωραία. Αυτό ήθελε. Γιατί δεν χορταίνεσαι, αγάπη μου. Σταμάτα. Σταμάτα, παιδί μου, δύο λεπτά. Σταμάτα πια. Σταμάτα, δύο λεπτά. Περίμενε. Να μιλήσουμε για σένα. Άσε μας εμάς. Για εμένα. Τι να πω για μένα. Άστα εμένα. Να πούμε 20 χρόνια μπορώ να μιλάω. Stand up. Χωρίς να σταματάω με πολλά τραγουδία διάμεσα. Άκου λίγο τι γίνεται. Ελένη, εγώ όταν. Θα σου πω μια μικρή δική μου ιστορία που έχει να κάνει φυσικά με σένα. Όταν. Βγήκε το νέο ότι η Ελένη θα σταματήσει την τηλεόραση. Το διάβασα και είπα εντάξει, προφανώς ένα νέο, κάθε χρόνο θέλουν κάτι να γράψουν. Δεν κάνει τίποτα η Ελένη, είναι cool chill. Και σου λέει κάτσε να γράψουμε αυτό και μπορεί να έχει και ένα impact στον κόσμο. Όσο περνούσαν μετά οι μέρες και κάπως λέγαμε παιδιά, προφανώς κάτι εννοεί αυτή η κοπέλα. Α, μάλλον θα φύγει και πού θα και πότε θα και δεν θα. Και άμα δεν θα, ποιος θα. Μας γέμισες εκατομμύρια ερωτηματικά στον εγκέφαλό μας και παίζεις και όλα αυτά τα βιντεάκια με αυτές τις μουσικές που είναι σαν να έχουμε φύγει σε αεροπορικό δυστύχημα, όλοι πολύ νέοι. Δεν μπορώ καθόλου. Που εγώ θα ήθελα ιδανικά τα βιντεάκια να έχουν μόνο χαρούμενη μουσική, γιατί αυτό που ουσιαστικά εγώ καταλαβαίνω από εσένα, όσο σε ξέρω, που δεν σε ξέρω όσο θα ήθελα, αλλά σε γνωρίζω πολύ περισσότερα πόσο φανταζόμουν σε όλη μου τη ζωή όταν σε έβλεπα από τη Θεσσαλονίκη. Και ξαφνικά μετά ήμασταν αγκαλιά και με τσιμπούσες και σε αγκάλιαζα σε όλα τα σημεία γιατί μ' άφηνες, ευχαριστώ πολύ. Και σε θυμούσα και έπαιρνα, σταμάτα, και έπαιρνα τις κουταλιές μου. Θέλω να σου πω ότι εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όντως
αποφάσισες και εσύ, όπως εγώ αποφάσισα πια να δώσω παραπάνω και να είμαι, αποφάσισες και εσύ για πρώτη φορά να γυρίσεις την κάμερα σε εσένα και να πεις «Ωραία Ελένη μου, ωραία τα φέραμε, υπάρχει κι άλλη μια πλευρά στη ζωή που λέγεται χαρά, 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 χαρά», χωρίς να υπάρχει και το κομμάτι της δουλειάς. Το αξίζεις και προχώρα. Εγώ δηλαδή είμαι χαρούμενος ένα κομμάτι μου το ότι θα πας να κάνεις ό,τι σου κατέβει στο υπέροχο κεφάλι σου. Από την άλλη όμως θέλω να σου πω, δεν θέλω τώρα και να παρακάτσεις. Ας μην κρυβόμαστε. Σου δώσω μια χρονιά, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια. Όλη μου τη ζωή βάζω πρόγραμμα στον εαυτό μου, στη δουλειά μου, στην καθημερινότητά μου. Αυτή τη στιγμή θα είναι χωρίς πρόγραμμα. Δεν υπάρχει σκαλέτα, Νίκο μου. Όπως πάει. Υπέροχο. Υπέροχο. Σε χαίρομαι. Σε χαίρομαι, σε αγαπάω τόσο πολύ. Και εγώ σε αγαπάω, ρε, τόσο πολύ. Και εγώ σε αγαπάω πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και θέλω να πω στον κόσμο, σε εμάς τους ανθρώπους που είμαστε στην τηλεόραση και ειδικά σε ανθρώπους όπως είναι ο Νίκος, εγώ ήμουν μια μικρή γεύση χαράς σε σχέση με αυτό το παιδί και άλλα παιδιά που είναι αυτό, όταν τους σκεφτόμαστε, όταν ακούμε τη φωνή τους, πάντα χαμογελάμε, γελάμε, παίρνουμε τα πάνω μας, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κάτι ευχάριστο. Θέλω να θυμάστε ότι και οι πιο χαμογελαστοί άνθρωποι της τηλεόρασης δεν είναι κάθε μέρα στην ψυχή τους τα χαμόγελα και οι χαρές. Υπάρχουν και οι πολύ έντονα σκοτεινές στιγμές, τις οποίες θέλουμε κι εμείς λίγο να τις βλέπετε και τις δικές μας αυτές στιγμούλες, ακόμα και όταν δεν δείχνει τίποτα απ' έξω. Γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και μέσα μας υπάρχει ψυχή που μόνο δεν γελάει. Και γελάει και πονάει. Αυτά. Και εσύ ειδικά. Και εγώ τώρα, χωρίς λόγο, και εγώ έρχομαι και κολλάω δίπλα σου. Με τις καθημερινές εκπομπές που δεν έχεις, δηλαδή περιμένεις ένα Σαββατοκύριακο να ξεσπάσεις το μέσο. Θες γιατί ουσιαστικά αυτό που έχουμε δημιουργήσει εσύ με τον κόσμο, τη μεγάλη σχέση, την πολύ μεγάλη, την αξιοθαύμαστη σχέση, το εννοώ αυτό που λέω. Τη σχέση που αποκτούμε με τον κόσμο, ο κόσμος κάπως μας συνδυάζει. Σου λέει: θέλω να σε δω και λίγο να με βοηθήσει να μου φύγει η σκοτούρα. Δεν μπορώ να πάω με τη δική μου σκοτούρα. Δεν βοηθιέμαι. Και την ίδια στιγμή, όταν πάω να φύγει η σκοτούρα του άλλου, φεύγει και η δική μου. Καταλαβαίνεις τι ωραίο που γίνεται. Βέβαια. Λοιπόν, άκου, Νίκο, Ελένη, του χρόνου που θα έχω πολύ άκουσε με, όχι, θα στα πω. Γιατί με έχεις καλέσει και με όλους τους τρόπους. Με γλύκα, με νεύρα, με τσαμπουκά, με αυτοπεποίθηση, με χωρίς αυτοπεποίθηση. Με όλους τους τρόπους. Ήτανε χρονιά που δεν γινότανε. Ήτανε άλλη χρονιά για μένα. Και εγώ, όταν πηγαίνω κάπου καλεσμένη και με ξέρετε, δεν πάω συχνά. Αλλά όταν πάω, δεν κάνω επιλογές ούτε για νούμερα, ούτε για να συζητηθώ. Σκασίλα μου όλα αυτά. Πάω γιατί μου κάνει κέφι. Και όταν πηγαίνω κάπου, πάω με την ψυχή μου να περάσω καλά με αυτόν που με καλεί. Φέτος δεν ήταν η χρονιά μου. Άκου όμως τώρα, θα είσαι στο στούντιο στα Μελίσια, κοντά στο σπίτι μου. Μην είμαι στο σπίτι σου, άμα θες. Εγώ δύο πολυθρόνες έρχομαι. Λοιπόν, άκου. Θα μπουκάρω μόνη μου, γιατί μπορώ. Έχω θάρρος και έχω και γνωριμίες παντού. Κανένας δεν θα μου κλείσει την πόρτα σε κανένα κανάλι. Λοιπόν, θα έρθω να σε βρω στο στουντιάκι σου του χρόνου. Όχι, μη μου μείνεις τώρα. Κάτσε να έρθω, ρε. Περίμενε. Μη μου τα κάνεις. Είναι και η Βιργίνη. Θα ξεκινήσω τη σεζόν νωρίτερα και θα περιμένω. Τελείωσε. Εγώ έβαλα στόχο για την επόμενη σεζόν. Τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, θα περιμένω, θα βλέπω στην πόρτα πια. Με ένα κορδεόν. Γιατί απεχθάνομαι το τύπου καλέσματα σε πρεμιέρες, Χριστούγεννα, Πάσχα. Αυτά δεν μ' αρέσουνε. Μ' αρέσουν οι καθημερινότητες και μ' αρέσει το αναπάντεχο. Λοιπόν, και επειδή έχω μέσον σε όλα τα κανάλια, θα μπουκάρω. Γεια σου, Νικόλα μου, να σε καλά και να κάνεις χαρούμενο τον κόσμο. Το θέλει, το έχει ανάγκη. Σε ευχαριστώ. Να περάσεις όμορφα, σ' αγαπώ. Σε ευχαριστούμε και σ' αγαπάμε. Το φιλιά, ξέρω. Μωρό μου. Φιλιά πολλά. Δώσε λίγο, Νίκο, φιλιά. Ακόμα. Να ακούσεις κάποια πράγματα που θα καταλάβεις τη στιγμή που τρώτε ότι αυτή η κοπέλα πραγματικά σε θέλει. Η πάτη των παπουτσιών της είναι άσταρτη. Δεν πάει, μα αλήθεια. Κόλαση. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό δείχνει πόσο πολύ με θέλει, γιατί αυτή μπήκε στη διαδικασία να πάρει καινούριο παπούτσι για να μου κάνει την εντύπωση. Ωρε, Νίκο, τι εμπειρία είναι εδώ, παιδιά. Παιδιά, μιλάμε. Χαϊδεύει το ποτήρι.
που είναι στα χέρια της, με τη γνωστή παλινδρομική κίνηση. Άμα σου κάνει τέτοια, κάτι και σου δείχνει και τον πάτο, σε όλα τα κάνει αυτά, δεν μπορεί, κάτι θα θέλει. Πονηρέψου σου λέει το νούμερο 2 και έχει άλλο αυτό. Τώρα δεις, σε λίγο αυτή η κοπέλα θα είναι ορχήστρα, θα κάνει διάφορα για να σε εντυπωσιάσει. Άμα είναι για ένα σεξ, να πιάνει και να γίνει πτώμα. Κινεί τα χέρια της με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιδεικνύονται οι καρποί. Με τη Μαρινέλα θα βγω. Τι γίνεται, πώς είσαι εσύ, να σου πω κάτι. Σε θέλω πάρα πολύ. Μου πιάνεις λίγο το ποτήρι. Σου μιλάει, αλλά κάνει κάποιες κινήσεις. Τι κινήσεις θέλω να πεις, οι φυσιολογικές κινήσεις. Μπορεί, πραγματικά, δεν το καταλαβαίνω το κι εγώ προσπαθώ. Τι κινήσεις μπορεί να κάνει μια κοπέλα πάνω Νίκο, στο ρατεβό. Νίκο, είμαι πολύ ευχαριστημένη που μου κάνει έτσι. Νίκο, δηλαδή μιλάμε, περνά σούπερ. Άφησέ με. Τρελαίνομαι. Δύο τελευταία. Εσύ, τι γίνεται. Ωραία. Πάτη των παπουτσιών άφθαρτη. Χαϊδεύει μπουκάλι. Περίμενε, ποτήρι ρε παιδί μου, τι μπουκάλι. Ή ποτήρι μπουκάλι, ό,τι πρέπει. Δεν προλαβαίνω. Θα το στείλω, θέλω και βοήθεια. Μάλιστα. Χαϊδεύει τα μαλλιά τη. Ναι. Κάθε φορά που τηλεφωνήσει η ένταση, τη φωνή ανεβαίνει. Γελάει λίγο παραπάνω από το κανονικό. Σου φυσάει τον καπνό πάνω σου. Κινεί τα χέρια της ώστε να φαίνονται οι καρποί. Έχει να σου πει νέα με κάτι που την ενδιαφέρει. Το ποτήρι σε δύο λεπτά θα πιέζει. Απαντάμε σε όλα τα μηνύματα. Οι κόρες των μαρτιού διασθέλλονται. Μάλιστα. Λοιπόν, το στούντιό μου έχει κόσμο πολύ, πάρα πολύ. Τώρα κάποιους εσείς μπορεί να μην τους ξέρετε, κάποιους άλλους τους ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά εμένα κάπου πήρε το μάτι μου, την Μπίμη και τη Λιδία. Και θέλω να τους δώσω ένα φιλί, χωρίς λόγια. Ελάτε μέσα ρε κορίτσια. Έλα ρε, μέχρι εδώ. Ντρέπεστε και τώρα. Στο φεύγα, ούτε γεια δεν θα πούμε. Ούτε γεια. Εμείς πολύ. Το ξέρω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για όλα. Ευαισθητούλα, πώς είσαι σήμερα? Καλά είμαι. Τα μπαμπάφτηκες. Τα μπαμπάφτηκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Δεν τις βλέπετε, αλλά αν μας δείξει από την ένα θα τις δείτε λίγο. Ντρέπονται, δεν θέλουν να βγαίνουν, δεν βγαίνουν μπροστά. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι δύο κυρίες. Εγώ κορίτσια τις βλέπω. Έλα μέσα, μωρέ, που κρύβεσαι κι εσύ. Κορίτσια, σας γνώρισα και με γνωρίσατε. Κορίτσια, μείναμε. Κυρίες, γιατί έχετε πια. Έχετε εδώ και χρόνια πολύ ψηλές θέσεις μέσα στο κανάλι, αλλά επειδή είσαστε από τις παλιές που λέω κι εγώ, μέσα στα κανάλια, όπως ξέρετε, σε όλα τα κανάλια συμβαίνει αυτό, μέσα στα χρόνια γίνονται και αλλαγές. Δηλαδή, περίπου οι ίδιοι άνθρωποι φεύγουν από το ένα κανάλι, κάποια στιγμή θα πάνε κάπου αλλού, θα φύγουν και κάποιοι άλλοι, κάπου θα συναντηθούν ξανά. Πάλι θα βρεθούν. Άρα λοιπόν, εδώ ξεκινήσαμε μια παρέα ανθρώπων, τα κορίτσια αυτά ήταν μέσα. Οι κυρίες, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν μπορώ, κορίτσια τα βλέπω. Όπως ήταν και άλλοι πολλοί. Εντάξει. Κάποιοι αλλού, κάπως αλλού, αλλά εγώ πάντα με τους παλιούς. Έχω μια συγκίνηση γιατί έχω δέσιμο. Έχω δέσιμο. Γιατί ξέρω εγώ, έτσι με κάνει η μάνα μου. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω σε όλα τα τμήματα να μεταφέρετε την αγάπη μου, το θαυμασμό μου για την υπομονή. Γιατί όπως έλεγα και προχθές στην εκπομπή, είμαι ένας άνθρωπος παρουσιαστής. Άνθρωπος όχι, αλλά παρουσιαστής, λίγο απρόβλεπτος. Δηλαδή, το μόνο σίγουρο είναι ότι ό,τι και να γίνει θα είμαι μέσα στην εκπομπή. Πώς θα είμαι, πού θα είμαι, πώς θα ανοίξω, πώς θα κλείσω, πού θα ρίξω τις φίνες μου. Εντάξει, άρα, έχουμε τσακωθεί αρκετά γι' αυτό. Εντάξει, μωρέ. Τα συγχαρητήριά μου σε όλα τα τμήματα για την υπομονή, την καλή διάθεση και την αγάπη. Εσύ γιατί κρύβεσαι. Εσύ γιατί κρύβεσαι. Εγώ θα σου δώσω το φιλί. Και έχεις και τι ωραία κόκκινα μάγουλα, υπέροχα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Για να δω. Και Βόρτ, πού κρύβεσαι. Έλα να σου δώσω ένα φιλί, γιατί εσύ θα μου την κοπανίσεις. Γιατί είσαι πιο συναισθηματικός και το παίζεις πολύ δυνατός. Έλα, άστα αυτά. Σου φιλήσω την καραφλίτσα. Έλα. Άρε, φιλαράκι μου. Αυτά. Όλα σωστά γίνανε. Λοιπόν, από τη μία αγκαλιά λουλούδια, εγώ σας τα έχω πει αυτά από την Παρασκευή, μόνη μου τα λέω. Κάτι άλλο έδειχνα και λέω, ου, τι σας φέρνω εγώ τελευταία μέρα, τι σας φέρνω. Τι αρώματα έχω να σας δώσω, αρώματα με συνθήματα
που εμένα τουλάχιστον πολύ μου ταιριάζουν. Γιατί La Vie est belle και είναι πραγματικά αλήθεια. Η ζωή είναι ωραία. Είναι ωραία και με δάκρυα, είναι ωραία και με έντονες συγκινήσεις. Αυτό είναι η ζωή. Τι θα είναι, ένα πράγμα flat. Flat είναι μόνο θάνατος. Όλα τα άλλα έχουν δύναμη, έχουν πάθος, έχουν συγκίνηση. Έχουν αγάπη, έχουν εντάσεις. Αλλά αυτό είναι η ζωή και είναι τόσο ωραία. Και εγώ να πω ότι σε αγαπάμε κι εμείς. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω ότι με αγαπάτε. Πω πω, τι υπέροχη διαμονές μου φτιάξατε. Τεράστια συγκίνηση, τεράστια χαρά που είμαστε κοντά. Για να μεταφέρω από όλη την ομάδα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Της Lancôme φυσικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Και να ευχηθώ από καρδιάς ευτυχία και να συνεχίσεις να μοιράζεις απλόχερα αυτό το υπέροχο χαμόγελο. Γιατί η ζωή, όπως μας έχεις αποδείξει, είναι ωραία. Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς. La Vie est belle. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Ευχαριστώ την Ιωάννα. Ευχαριστώ όλα τα κορίτσια της Lancôme. Και θέλω να σας πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, γιατί όταν ξεκινήσαμε, ουσιαστικά εγώ το ξεκίνησα αυτό, να ζητάω και να ξεχωρίζω εταιρείες και να λέω θα ήθελα αυτή την εταιρεία στο πλατό μου. Θα ήθελα εγώ να μιλήσω για αυτά τα προϊόντα. Θα ήθελα να δώσω αυτά τα δώρα στις φίλες μου, στα κορίτσια μου. Αυτό ήταν κάτι που ξεκίνησα εγώ στη τηλεόραση. Δεν θα μπορούσα να το κάνω εάν όλοι εσείς, όλες αυτές οι ομάδες ανθρώπων, πάλι για ψυχές θα μιλήσω, πίσω από τις εταιρείες, πίσω από τις διαφημιστικές, πίσω από τους ομίλους, δεν με εμπιστευόσασταν. Τι βλέπεις το σήμερα? Σήμερα είμαι έτοιμη. Το θέμα είναι πώς ξεκινάς και με ποιους. Και ποιοι είναι αυτοί που σε εμπιστεύονται και σου δίνουν. Και σου δίνουν αυτό που θέλουν, που το αγαπούν, που είναι σπουδαίο, που είναι μεγάλο και που έχει το όνομά του. Όπως είναι αυτή η εταιρεία που είναι παγκοσμίου φήμης και όπως όλες οι εταιρείες που έβαζα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για την εμπιστοσύνη και σας ευχαριστώ που κάνατε τον κόσμο μου τόσο χαρούμενο τη στιγμή που χτύπαγε την πόρτα το courier και έφτανε το δώρο μας. Γιατί τα δώρα μας τα δίναμε μαζί. Όχι μόνοι μου, ούτε μόνοι σας. Μαζί. Και σήμερα έχεις να δώσεις πάρα πολλά δώρα. Καλά, πραγματικά η ζωή είναι ωραία και θέλω μία τηλεφωνική σύνδεση, τώρα, μία γραμμούλα. Μέσα στην εκπομπή θα δίνω δώρο, θα βγάζω γραμμές, να μου είσαστε έτοιμες. Έχω ανεβάσει και φωτογραφία και εκεί θα δώσω, βρε, παντού, θα σας ζουλάνω. Όλοι θα μοσχοβολάτε, La Vie est belle. Πάμε να ακούσω τη φίλη μου. Καλησπέρα. Ελενίτσα μου. Έλα, αγάπη μου. Καλησπέρα, γεια σου. Ελένη μου, δεν στο κρύβω ότι είμαι συναισθηματικά φορτισμένη από χθες. Αλλά το μόνο που θέλω να σου ευχηθώ, η απόφαση αυτή που πήρες, να σου ανοίξει άλλες ευκαιρίες να απολαύσεις πράγματα με την οικογένειά σου που για μας ήταν δεδομένα. Εσύ μπορεί να τα στερήθηκες για κάποια από αυτά, κάποιες λεπτομέρειες. Αυτή η σχέση που ανοίξαμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν μοναδική. Το χαμόγελό σου και η αισιοδοξία σου ήταν αυτό που μας κράτησε, γιατί δεν το βρήκαμε κάπου αλλού. Θέλω να ξέρεις ότι η δικιά μας γραμμή που χαράξαμε όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ τηλεθεατριών και εσένα δεν θα είναι κόκκινη. Είμαι σίγουρη, κάποτε θα πρασινίσει. Σε ευχαριστούμε για όλα. Σε αγαπάμε πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Τόση αγάπη, μα τόση αγάπη, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος έχει γευτεί. Λοιπόν, να συμπληρώσω το εδώ. Άρωμα. Είμαστε εδώ σήμερα για εσάς, όχι για εμάς. Αυτό είναι σπουδαίο και πραγματικά σας ευχαριστώ από πολύ. Την πολύ. Ομάδα, το ξέρω και βλέπω από και καρδιάς. Το αμπιεντό που μου αρέσει στο πολύ. Επανιδύν. Στο επανειδήν, ακριβώς. Λοιπόν, στη φίλη μου με αγάπη και διαφημίσεις γρήγορα και θα φωνάζει ο Χαρίτσης. Τι έκανα πάλι, βγήκα εκτός χρόνου. Δεν θα είμαι εδώ αύριο για να μου φωνάζει κανείς όμως. Οπότε, σας την έφερα και πάλι. Γλυκά μου, έλα στην αγκαλιά.
το τσιφτετέλι πρέπει να το χορεύουν αποκλειστικά και μόνο οι γυναίκες. Όπως και το ζεμπέκικο μόνο οι άντρες. Μπράβο, ρε Μπίλη. Μπράβο. Συμφωνώ με αυτό. Το ζεμπέκικο μόνο άντρες. Τελείωσε. Να το σκεφτούμε. Αφού το. Σας έχω και σας έχω και πολλά για πού να αρχίσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρωτοσυγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Και έχεις το τράσος και μου λες, λες. Ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω. Όμως εγώ! Δεν σ' αλλάζω, δεν σ' αλλάζω. Η συγχωρή που ταιριάζει. Ρε πάνω. Και. Έχω και συνέχεια. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ρωτάνε αν προτιμά το βραδινό ή το πρωινό σεξ. Και λέει ανάλογα με τη διάθεση και τα δύο. Μάλιστα. Τι γελαλή θύμισε μου μετά. Α, δεν μου τα είπατε αυτά ότι είμαστε από Δαφνή όλοι. Δεν μου τα είπατε αυτά. Ντάντι, ντάντι που... Έχουμε ξεφύγει. Μετά καγιά θέλει που προτιμάει το στρίκι. Εδώ πέρα έχουμε ζουλομανία όλοι. Συνεχίζω τη συνέντευξη και λέω. Από πάνω για το κάτω. Να μας πούνε. Να μας πούνε. Βγαίνει το πρώτο. Και πρέπει να μπω μέσα σε αυτό. Το δοκιμάζω, παθαίνω ανακοπή γιατί δεν κυκλοφορεί το αίμα. Ασλάνης, είναι με υπογραφή. Είμαι έτσι. Έτσι, ανοίγει. Ανοίγει, ανοίγει, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει σαν τα τεντόπανα πριμαβέρα, να καλύψει όλο τον μπαλκόνι του σπιτιού. Λοιπόν, είναι με αυτό το ρούχο, το γελάς, το γελάς αδύνατη. Αλήθεια, σε εσένα το στείλε αυτό, ας λέμε. Πήρα κατά λάθος μόνο την τζάντα της Ποντοπούλου, γιατί μου λέει μπες αυτό. Υπάρχει μπλούζα ποστής. Και πάλι όμως είσαι απλή. Ναι, είσαι απλή. Είσαι απλή. Το βάζω και μου λέει αδερφή μου, είσαι απλή και πάλι. Είμαι απλή, το ξέρω. Το καταλαβαίνω. Έχεις αυτό το απλό ποστής, έχεις αυτό το καπέλο. Οπότε κοιτάς την τσάντα του Sport Billy Μιχάλη Ασλάνη. Και να, να που βάζεις και αυτό και πια έχει τελειοποιηθεί το έργο. Ήπρο υπάρχει. Βέβαια. Oh. Αχ, συγγνώμη γιατί ξέχασα τη λέξη. Μου έλεγε ένας φίλος μου, η γιαγιά του έχει πάθει με την... Έχει κολλήσει στη λάμψη. Νομίζει ότι είναι... Ότι παίζει ακόμα. Όχι, νομίζει ότι είναι αυτή στη λάμψη. Η γιαγιά. Η γιαγιά δουλεύει και λέει τόσα χρόνια στην δούλεψή του ο δράκος και δεν μου έδωσε μια δραχμή. Ανοίγω, κλείνω τα παράθυρα. Ξεστρώνω κρεβάτια, ξεστρώνω, δεν μου έδωσε αυτά που έπρεπε να πάρω. Περιμένει να πάρει σύνταξη από τον Γιάνγκο Δράκο. Ένα καταπληκτικό χαλί που θα το πλειοδοτήσω μόνο για σας, ξυπνάτε! Βλέπουμε λοιπόν, αλήθεια 20 έτο να το δείξουμε, να το δειγματίσω. Λοιπόν, πιο ψηλά, αλλιώ σε βλέπουν, εκεί. Και μαγειρεύει και εξαιρετικά. Και εσύ είσαι πολύ καλός γκέι. Ήμουνα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Απορώ με την καρδιά μου που αντέχει κι να πονά. Πρώτη φορά μ' αγαπώ αλήθινα. Λα, 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 λα. Έλα ρε κουκλάκια, πείτε. Λα, 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 λα. Τιμπ αμαντή, λα, 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 σαλήμ σαλή, λα. Καλά, είσαι αυτά, είσαι αυτά πρώτοι όλοι. Είδαμε και γυρίσαμε αρκετά το χρόνο πίσω και θυμηθήκαμε και μια παρέα που μετακόμισε εδώ. Δηλαδή υπήρχε έτοιμη από αλλού και ήρθε κατευθείαν μέσα. Βέβαια. Ήρθαμε εδώ. Εννοείται ήταν ο Παύλος, η Κατερίνα, ο Μάνος
Και ο Βαλεντινάκος μας, μωρέ. Ελένη μου. Άρε, Βαλεντίνο. Ήμουν κι εγώ στην Ελένη. Βεβαίως. Ιστορικό μπλουζάκι, έτσι. Θέλω ιστορικό. Να πω ότι όλα τα ιστορικά μπλουζάκια από τις γένες μου, όχι, δεν τα είχαμε σκεφτεί. Ούτε εγώ, ούτε οι δύο μπαμπάδες των τεσσάρων παιδιών μου. Θα σκεφτώ το όνομαγιά της. Και μας τέριαζαν γάντι. Εκτός από ένα που έλεγε είμαστε ολόιδιες. Πάλι με καλή μάλιζες. Έκανα τόσα παιδιά, πάντα πλάκα μου έκανες. Τι γίνεται, κοπελιά. Έχει να σου πει δύο χρόνια μου τσινάς, 20 λεπτά συνέντευξη. Μας έχει φάει ορθοστασία απ' έξω. Ήρθαμε να τσεκάρουμε. Λέω φεύγει η καπέλα, γιατί είμαστε πρωτοεμφανιζόμενοι. Και να πω κάτι. Έλα μέσα, ρε Τάσο. Έλα μέσα, Θοδωρή. Ελάτε, παιδιά. Ελάτε κοντά. Δηλαδή, οι πολύ παλιοί με τους πολύ παλιούς πάνε μαζί, δεν έχει να κάνει γιατί. Θέλω να πω κάτι τώρα. Μέσα στα πολλά χρόνια που είμαι στην τηλεόραση, ξαναλέω με κάποιους ανθρώπους έχω ξαναειδωθεί. Δηλαδή, μπορεί να βγήκαμε ή να βγήκαμε ή να βγήκαμε, να ξαναμπήκαμε. Δηλαδή, με έναν τρόπο ακόμα και όταν δεν δουλεύουμε μαζί. Κάπως γίνεται, είναι σαν να είμαστε μαζί και πάντα έχουμε μια επαφή. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λοιπόν. Τους λες και πάλιουρες αυτούς. Το ίδιο είπανε και στο φυλάκιο που μας είπανε. Καλώς τα καπήλαιοι. Αλλά και πόσο νέοι φαινόμαστε τελικά εδώ πέρα με αυτά τα φώτα τα ωραία. Χρόνος από πάνω μας. Λοιπόν, τι θυμάστε πολύ έντονα από εκείνα τα παλαβά τρελά χρόνια. Εγώ θυμάμαι ότι ήμουν έξω και σας έβλεπα. Βρίσκουν τόσο κέφι, ειδικά όταν η εκπομπή ήταν πρωινή-πρωινή. Δηλαδή και έλεγα, εντάξει, θυμάσαι παλιά που ερχόντουσαν κάτι φοιτητές και μελετούσαν. Και λέγανε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει διεθνώς, εγχωρίως, πουθενά, τέτοιοι τόσο πολύ κέφι, τόσο νωρίς το πρωί, από τόσους ανθρώπους. Ήταν οι άνθρωποι όμως, γιατί με τους ανθρώπους γίνεται αυτό. Δεν μπορεί ο καθένας μόνος του να βγαίνει και να κάνει, τι να κάνει. Εγώ θυμάμαι κάτι πολύ συνταρακτικό, όταν κάναμε το τρέιλερ την πρώτη χρονιά δώσαν αλφα, για τις ιδέες. Εγώ δεν θυμάμαι τις ιδέες, θυμάμαι τα τέλειωτα σουβλάκια που τρώγαμε. Ιδέα δεν έβγαινε καμία. Με τίποτα. Ιδέες, ιδέες, αλλά τα τρέλα είναι η Ελένη. Και λέγει η Γελαλή, πώς το ξεκινάτε, είναι η Ελένη, κουκλά μου, πώς το ξεκινάτε. Θες να μας βρει κάτι κακό. Και έλεγε η Γελαλή, έτσι ξεκινάει ωραία η ιδέα. Και όταν έλειπες, καταλάβεις. Για συντάκτρια, για να ξέρετε λίγο και τι ακούτε. Σώπα που δεν την ξέρουν, αυτή δεν καπεί μόνο εμείς. Κάναμε τη μεγάλη μεταγραφή και λέγαμε όλοι, ωραία θα ξεκινήσουμε, βγάλουμε ένα τρέιλερ. Όλα τα είχαμε σκεφτεί, είχαμε κολλήσει στο τρέιλερ. Όχι. Ιδέα 5.722. Ήμασταν ερείπια. Είχαμε πάρει ο καθένας από 5-6 κιλά. Καθόμασταν μέχρι αργά το βράδυ εκεί στο Ρέντι και δεν μας καθόταν ένα τρέλερ που να μας αρέσει. Αλλά μας έκατσε το καλύτερο. Δεν το θυμάμαι. Γκαγκιά με τα κιθαρόνια. Ρε καλό, τι είναι, Ελένη. 4 Σεπτέμβρη, βγαίναμε νωρίς. Έχει ένα φόβο. Τι φοβάσαι, καλή, μήπως φας πρόστιμο, αύριο δεν έχεις εκπομπή. Θα πούμε ότι δεν έχεις δίκιο, άλλοι θα πληρώσουν. Και ρουλάμε πρόστιμα. Τι να πρωτοθυμηθούμε, να πρωτοθυμηθούμε τα ταξίδια. Τα ταξίδια κυρίως. Τα παιχνίδια και το γούρι του Μάνου, που ήταν παιχνίδια που χρειαζόντουσαν αέρα και όποτε έπρεπε να φυσήξει, ενώ φύζαγε 15 μποφόρ με το που έπιανε ο Μάνος στα μπαλάκια. Έπεφτω άνεμος εντελώς. Ακόμα στην πισίνα θα ήμουν στο ρέθινο. Εάν δεν με είχατε βρει εκείνη τη μέρα. Βαρμαρωμένο. Έπαιζα πόλο με τον Βαλεντίνο. 3,5 ώρες μέσα, Μάιο. Το θυμάμαι. Τα θυμάμαι. Βέβαια. Δεν θυμάμαι όμως μόνο αυτά για σένα. Γόη μου. Ότι ήταν ο υπεύθυνος μοντέλων. Καλά με όλα τα κορίτσια, πες μου. Απίστευτο. Έτσι είναι αυτά. Δεν τα πήγαινε τόσο καλά. Όλα. Οργανωτής. Μάνο, έτοιμα τα κορίτσια όταν ήμασταν σε ταξίδια έξω. Μην ανησυχείς, Ελένη μου. Υπό έλεγχο όλα. Έτσι μου λέγε πάντα. Και άλλοι παλιοί. Να, ξέρουν. Όλα υπό έλεγχο. Όλα υπό έλεγχο, ας πούμε. Αλλά δεν έχει σημασία, περνάγαμε καλά. Είμαστε και εμείς σήμερα. Γιατί οι συνδέσεις σε όλη την Ελλάδα, στις Καστανιές, στα σύνορα, όλα αυτά είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία στιγμές. Στη Θήβα, στα χιόνια που μας κυνηγάγανε γουρούνια, δόξα τω Θεώ έχει κινδυνεύσει αρκετές φορές στη ζωή μας για αυτή την εκπομπή. Χτες παίρνω το Βαλεντίνο. Πολύ από τους Σωτήρη Δανέζη. Για δουλειά θα πάμε στην Ελένη αύριο και μου λέει: πες μου ότι δεν θα έχει μερέντες και γιαούρτια με κλειστά μάτια. Τα κάναμε αυτά, δεν μπορώ να τα κάνω. Ελπίζω να. Μα τάζει με κλειστά μάτια και λέει: και ερχόταν εδώ η μερέντα. Μέσα εδώ. Γιατί οι τσουβαλοδρομίες που έχουμε τσακιστεί εδώ σε αυτά τα πλατό. Και βέβαια πάντα με το Μίτσο τον DJ, ο οποίο το παιδί. Τι λέει από πάνω, είπε κάτι. Συγγνώμη, έχει έρθει μία φίλη μας Ταυρίνα στο ζώδιό σου και μου λέει τώρα την ακούω στα αυτή. Που κακός που δεν κατεβαίνεις κάτω, Βένια Καραγιάννη. Α, σε έδωσε τώρα, κατέβα, αγάπη. Κατέβα για μια αγκαλιά. Λέει δεν κατεβαίνει γιατί. Ήμουν κι εγώ στην Ελένη, αλλά δεν έχω μπλουζάκι. Δεν ξέραμε ότι θα έρθει. Δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ το ήξερα, γιατί εγώ την παρήκυλε. Κάλεσα μόνη μου. Της είπα, Βένια, πρέπει να έρθεις, αγάπη. Καλά, καλά. Συγγνώμη, μόνο εμείς δεν καλεστήκαμε. Πάμε να φύγουμε. Και περίμενε. Εμείς αυτοκαλεστήκαμε. Ρε παιδιά, εσείς τώρα, είναι αλλιώς. Εσείς δεν μπαίνετε, βγαίνετε. Αρπάζω το μπουκέτο της ηγεσίας και τρέχω, ε. Δεν υπάρχει.
εμείς ήμασταν μόνοι που πήραμε και είπαμε θα έρθουμε. Και όλοι οι υπόλοιποι έχουν καλεστεί. Γίνονται σκέτ. Δύο ανθρώπους πήρα τηλέφωνο. Μ' άρεσε που μόνοι σας το σκεφτήκατε. Δύο άνθρωποι από. Γιατί κάλεσα αυτούς τους δύο. Γιατί πιστεύω ότι μόνοι τους δεν θα ερχόντουσαν. Ναι. Η μία ήταν η Βένια. Μάλιστα. Και ο άλλος είναι ο Γρηγόρης. Θεωρώ ότι αυτό το ταξίδι, παιδιά, το κάναμε μαζί. Δεν έχει σημασία αν εδώ σε αυτή την τελευταία μέρα, μέσα στην εκπομπή, εργαζόμαστε από αυτούς που κάθονται τώρα γύρω μου, ο Τάσος και ο Θοδωρής. Εγώ δεν ξεχνώ ποτέ. Δεν ξεχνώ κανέναν σας. Εδώ δεν έφτασα μόνη μου, φτάσαμε μαζί και δώσατε πολύ παραπάνω από όσα φαντάζεστε. Και πολύ παραπάνω. Είτε λοιπόν κάποιος είναι σήμερα στην εκπομπή, είτε δεν είναι, είτε είναι σε άλλη εκπομπή, είτε υπάρχει μια απόσταση, είτε όχι. Δεν μπορεί τίποτα να μας χωρίσει. Ισχύει. Ούτε εκπομπές, ούτε κανάλια, ούτε ο χρόνος, ούτε τίποτα. Ο χρόνος θα ήθελα όλοι να ήταν σήμερα εδώ. Είναι αρκετοί. Εντάξει. Αυτό είναι μια επιτυχία και για όλους. Το ξέρω ότι δεν χωράμε, Βρελένη. Δεν πειράζει. Όχι, χωράμε, λέει. Η κακορίζικη και τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα να μην έχει καλεσμένου. Είναι ντροπή πια. Δεν θα φύγετε ούτω ή άλλω από εδώ. Δεν χωράμε, λέει. 200 τετραγωνικά πλατό. Δεν θέλει κόσμο, παιδί μου. Θέλει να σε έχει μόνη τη. Να σε χαϊδεύει. Ναι, παιδιά, υπάρχει και ένα που δεν ξέρει ότι σήμερα δεν κάνει να δείξει το τηλέφωνο. Δεν ξέρω κι εγώ ποιο είναι. Με παίρνει τηλέφωνο ότι είμαι στην τηλεόραση. Παναγιά μου, ποιο είναι. Πάμε για μένα, θα είναι να μείνω. Δεν ξέρω. Για να μην βγαίνει όνομα, δεν θα το ξέρω. Λοιπόν. Δώστε μου λίγο το φίλο μας το Μπίλι. Για πάμε. Λοιπόν, έλεγα πάντα. Γεια σας, γεια σας. Αυτός δεν είναι μάγειρας, είναι συμπαρουσιαστής. Βγάλτε τον από τη μαγειρική, τον χάνουμε. Πετάχτε τον μέσα δίπλα στο πάνελ να γίνει της τρελής. Πρώτος στο κέφι, στο χορό, στην πλάκα και στα πάρτις. Να τον. Να τον. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Πραγματικά τι ευχάριστη έκπληξη είναι και για μένα, Βασίλη μου. Πολύ. Πολύ χαίρομαι που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όλους με κάποιο τρόπο σας έχω σήμερα εδώ. Έχω κάνει ένα σκονάκι. Ναι. Τι θέλω να σου πω. Από το άγχος μην τα ξεχάσω. Έλα. Πού είναι. Θα με τρελάνεις. Πάμε. Εγώ το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι δεν θα ξεχάσω. Όχι, αυτό ήταν. Αρμάρωσε. Μα με ανάδρομο βρήκε να κλείσει και εσύ δεν περίμενε να καθαρίσει λίγο γιατί να κάνει. Όχι, εδώ, εδώ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που. Ήρθα στο μεευτήριο να σε δω και σου είχα φέρει σούσι και κάτσαμε κάτω και το φάγαμε. Δεν θα ξεχάσω πόσο πολύ σου είχε λείψει το σούσι. Εσύ λες αυτό που μου έλεγε ο γιατρός. Ελένη, πρέπει να θυλάσεις. Μην τρως δύσκολα πράγματα. Οπωσδήποτε λέω. Μια μπυρίτσα για να έχουμε το σούσι μου. Και να σου πω και μια σύντομη ιστορία. Θα είμαι πολύ σύντομος. Πέρσι ήμουν στο Λος Άντζελες, έκανα γυρίσματα για την εκπομπή που έκανα στον Αντένα που ταξίδευε σε όλο τον κόσμο και δοκίμαζα ωραία φαγητά. Okay. Στο Λος Άντζελες, ένα εστιατόριο, δοκίμασα την πιο καυτερή πιπεριά του κόσμου. Την πιο καυτερή όμως. Και στην κυριολεξία μιλάω πολύ σοβαρά, κόντεψα να πεθάνω. Οκ, okay, σοβαρά σου μιλάω. Την ώρα λοιπόν που ήμουνα στα τέσσερα, πεθαίνοντας ουσιαστικά, νόμιζα θα πεθάνω, σκεφτόμουν εσένα και έλεγα η Μενεγάκη θα γελούσε. Θα τρώγε ακόμα μία. Την ώρα δηλαδή εκείνη σκεφτόμουν εσένα. Ελπίζω να μην είναι μόνο στις καυτερές, δεν θα πω καυτές στιγμές, στις καυτερές στιγμές. Όχι, μόνο. Όχι, όχι, να με θυμάσαι κι αλλιώς κι αλλού. Βασίλη μου, αξέχασε τα χορευτικά σου και μην ξεχνάς ότι κάποτε σε μια σεζόν που κλείσαμε με την Ελένη Φουρέιρα και που όλα τα αγόρια αυτής της εκπομπής έκαναν τα χορευτικά της Ελένης, εσύ ήσουν αυτός που πήρες το πρώτο βραβείο. Για δες, για δες, για δες. Για να δω. Δεν το πιστεύω. Τι να, πού να έβλεπες και τους άλλους, πραγματικά ήσουν ο καλύτερος, καλά το πήγες. Αλλά αυτό θέλω να πω, ότι ήσουν πάντα μέσα σε όλα. Εμένα πάντα μ' άρεσαν οι άνθρωποι που είναι κοντά μου να μην... Φοβούνται. Να μην φοβούνται. Καταρχήν γιατί ποτέ δεν θα τους εξέθετα. Αλλά το να κάνουμε πλάκα δεν είναι κακό πράγμα. Έτσι. Και να το διασκεδάζουμε. Αυτό μάθαμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Να διασκεδάζουμε και να περνάμε καλά. Εντάξει, με πολλή δουλειά βέβαια. Κάτι έχεις να μου πεις. Σε βλέπω σήμερα, φυσάς, ξεφυσάς, κουνάς κεφάλια. Κάτι θέλεις να μου πεις. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
Το νιώθω κάτι. Δηλαδή νιώθω ότι σήμερα είσαι λίγο διαφορετικός. Είμαι πολύ. Πολύ είναι, όχι λίγο. Από πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Είμαι πολύ. Είμαι για πες ρε Τάσο που είσαι της έρευνας. Τι παίζει εκεί. Εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δεν είμαι καλός σε αυτά. Δεν είμαι καλός γενικά να λέω στο επανεδίν κλπ. Και το εννοώ όμως ότι θα συναντηθούμε κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος. Και δεν θα χαθούμε, οι καλές καρδιές δεν χάνονται. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ξεκινήσαμε από διαφορετικές αφετηρίες. Εσύ ήθελες πάντα γέλιο, μόνο γέλιο. Και εγώ ήθελα μόνο σινεμά. Και κάπου τα βρήκαμε στη μέση γιατί νομίζω ότι σε ένα πράγμα ανάμεσα στα πολλά, πολλά μας, ξέρεις, μας κάνουν να διαφέρουμε και πολλά μας ενώνουν, είναι ότι και οι δύο θέλουμε να μάθουμε. Δεν πιστεύουμε ότι όχι μόνο ότι ξέρουμε πέντε πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε 505. Αλίμονο στους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα και πάνε σε μια δουλειά και λένε το έχω εγώ, θα σου πω εγώ. Εγώ έχω αλλεργία σε αυτό και νομίζω ότι έχεις και εσύ. Σ' αρέσουν άνθρωποι που δείχνουν ενδιαφέρον, τους προσελκύει και λίγο το άγνωστο, το άλλο από αυτούς. Δεν θέλουν να επιβεβαιώνονται μόνο, τονίζοντας πάντα ο καθένας με το ταλέντο και το χαρακτήρα του τα δικά του. Και νομίζω ότι εκεί πιαστήκαμε οι δυο μας, στο ότι θέλαμε και οι δύο να μάθουμε. Και σε ευχαριστώ που με βοήθησες τόσα χρόνια σε πάρα πολλά πράγματα και ελπίζω κι εγώ κάτι. Ήταν καλό παιδί ο Θοδωράκος μας τόσα χρόνια. Άντεχε με αυτά που κάναμε. Κοίτα, εντάξει, δεν είπε όσες ταινίες θα ήθελε να πει ενδεχομένως. Ναι, πάντα υπάρχουν κι άλλες. Πάντα έχει αφήσει ένα στόκ. Αλλά εντάξει. Αν θυμάμαι στα παρασκήνια να βλέπει την ταχεία να έρχεται κατά πάνω του με αυτά που κάναμε, κοίταγε έτσι και μετά έβγαινε και σου έλεγε Ελένη, σου έχω φέρει ουκρανικό κινηματογράφο. Δεν ξέρω εάν θα προλάβουμε. Εσύ έχεις σχέση με αυτό, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ρίξουμε το βίντεο που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Έχεις ετοιμάσει βίντεο. Για την Ολίβια, τη φίλη μου. Σωστά. Η Ολίβια Ντεχάβιλα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα μου λέει. Σήμερα κλείνει τα 104 της χρόνια. Ναι, ζει, ζει. Έφυγε ο Κέρ. Ο λόγος δεν είναι μόνο παραδοξολογικός. Μια γυναίκα από το Χόλιγουντ. Είναι ένα σύμβολο το οποίο είναι πάντα το καλύτερο εάν εκπροσωπεί πολλά πράγματα για να κλείσει έναν κύκλο. Είναι μια γυναίκα που η πρώτη της εμφάνιση ήταν πριν από 85 χρόνια. Σε πιάνει ζαλάδα. Εκπροσωπεί αυτό που μου αρέσει και νομίζω αρέσει και σε πολύ κόσμο και σε σένα. Το παλιό καλό Hollywood. Μια ταινία κλασική, τόσα παίρνει ο άνεμος που ήρθε και στην επικαιρότητα. Που άντεξε, έκανε τη διαφορά, κέρδισε μια δίκη και αποδεσμεύτηκε από ένα συμβόλαιο που την κρατούσε όμηρο για 7 χρόνια και έγινε παράδειγμα στο επάγγελμά της. Ήταν πάντα διακριτική, πάντα μαχητική, ακόμα και πέρσι. Πρόπερσι έκανε μια μήνυση γιατί κάτι δεν της άρεσε, τη συκοφάντησαν. Στα 103. Κατάλαβες γιατί τη διάλεξα. Γιατί δεν είναι απλά μια ηθοποιός που έτυχε να επιβιώσει. Αλλά είναι ένα πρότυπο που δεν υπάρχει ομοιό του και που είναι το σινεμά. Το πράγμα που αγαπάω περισσότερο. Δεν νομίζω να το. Εγώ το πιάσα το υπονοούμενο. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κάτι καταλάβαμε. Λοιπόν, να δώσω τα φιλιά μου στον Βασίλη, γιατί πρέπει να τον αποχαιρετήσω. Βασιλάκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ για όλα. Σε ευχαριστώ για τα πάντα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πάμε άλλες εικόνες. Αλλάζουμε. Βίντεο, άλλο. Της. Ναι, βάλτε και την τσάντα για να φύγω για το ίδρυμα κατευθείαν. Τζίμι, έλα! Συγγνώμη! Να σου πω. Δεν σε έχω δει χειρότερα ποτέ! Στο μυαλό μου με τον σύντροφο.
και με έναν που θέλει να γίνει σύντροφος, τέλος πάντων. Γιατί μια καλή ομάδα πρέπει να έχει τον μπάγκο της. Έτσι. Τα άλλα γόρια, τι κάνουνε. Με φλερτάρουνε, λένε. Τι γίνεται, καλέ. Κουράστηκα να με θέλουν. Το αυτή της γυναίκας είναι μια ιδιαίτερα ερωτογενή ζώνη. Μια λιχουδιά. Εμείς όμως το είχαν πει. Μεταξύ φίλων τα λέγανε, ρε παιδί μου. Πού πήγαινατε σε σχολή για ροντβάιλερ. Σας πηγαίναν για φύλακε. Πάμε. Ξέρεις αυτή η μάνα αυτή τη στιγμή τι τάζει, δεν έχει φανούρι. Πάτα αριστερό. Πιο ψηλά τον πόδι σου. Εδώ είσαι. Έλα, έλα. Το βάρος μπροστά, ρε παιδί μου. Το βάρος μπροστά, Κατερίνα. Ρε παιδί μου. Το βάρος μπροστά. Να το. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Περίμενε να πέρασε από κάτω. Δεν θα τα καταφέρεις, αγόρι μου. Κοίτα, μην κουνιέσαι. Μην κουνιέσαι, παιδί μου. Να το, να το. Μπράβο. Έλα μπροστά. Είμαι και μπροστά, Βαρύ. Με το σώμα θα τους κάνετε, με το βάρος των κορυψιών. Με το βάρος των κορυψιών. Αλλά γιατί κάθετε ανάποδα. Παναγιά! Γιατί δεν μπορεί. Τι κάνετε εσείς, Παναγιά! Τι στάζει, Κατερίνα! Γονιά σου! Κατερίνα, έλα εδώ. Γυρίστε αλλιώς. Έλα εδώ μαζί μαζί. Είναι το αρχενικό έτοιμο τα ψερά του. Μην ασχολείστε με αυτό το ζευγάρι. Από αυτή τη φωτογραφία λέω δεν είχε μια θέση για το μπουκάλι να βάλει ο άνθρωπος. Το μαγιό τι μάρκα είναι, το σήμα τι λέει. Το μαγιό θα σου πω αμέσως. Δεν ξέρω, κάτι με κρύβει. Όχι το μάτι, μισό. Με πήρε από τα αριστερά. Μου στέλνανε κάποια γράμματα. Είχες δει ποτέ καμιά κοπέλα από αυτές. Είχες πρώτα την περίεργη να γνωρίσει κάποια. Από τα γράμματα. Μα δεν θέλανε να με δουν από κοντά. Δηλαδή. Μου γράφανε το θαυμασμό τους και να τους γράψω πίσω. Θέλετε να πάμε στη στήλη. Μια άργητα. Ποια. Πότε. Η ζωή είναι συλλεκτική εποχή. Ήταν κουμπί, μωρέ, Γρηγόρη. Ξεκίνησε μεγάλο, μάζεψε. Βάλε τα χτυλάκια και τα δύο. Έχω βάλει και τα δύο δάχτυλα, δεν ανοίγει τρύπα. Έλα, σήκωσε το, ρε Κατερίνα. Σήκωσε το, Κατερίνα. Σήκωσε το, σου λέω. Δεν σηκώνεται. Κάποτε η γυναίκα μου είχε πάει σε ένα κάμπινγκ. Ήταν μέθοδος αυτοκτονίας που δεν συνηθίζεται πια. Τελειώσει πολλά χρόνια. Έφυγα ρολάρο την άλλη μέρα. Φρίκι. Πέθανα στη ζέστη, πέθανα στους θορύβους. Πήγα να πληθώ και ήταν μια ουρά. Δηλαδή πήγα να ξεκουραστώ και κουράστηκα. Είσαι η γυναίκα η οποία θα μπορούσε να έχει ξεχάσει, λέμε, κάποια στιγμή το παιδί στη στάση. Δηλαδή, ναι, λίγο θα βγάλει αλλού. Πολλές φορές στις διακοπές όταν και πιο μικρό. Έλεγα το παιδί που είναι το παιδί, που πνίγει και το παιδί. Το θυμόμουν ξαφνικά. Γρηγόρη Αλέξο, να συνοδεύσει την Κατέρινα σε αυτό το γάμο. Γιατί σε αυτό το γάμο θα πάμε με σκάφος. Δεν μπορώ! Γέλασε! Έλα εδώ! Από το γόνατο και κάτω Τζανετάκος, από πάνω λέω χρυσός, αναζήτηση. Μη σκύβεις, βρε παιδί. Έχει να στο φτιάξει. Αυτή είναι η δουλειά του. Στη λίστα είναι. Να μην βγαίνει ατσούμπαλος. Για να είμαστε μαζί. Αχ, ωραίοι που είστε. Μισό λεπτάκι, μια φωτογραφία. Όχι, ρε εσύ, Ελένη. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Φοβάμαι πως ακόμα σ' αγαπάω. Φοβάμαι πως ποτέ δεν σε ξεπέρασα. Κι αν την αλήθεια μέσα μου κρατάω. Φοβάμαι πως ποτέ τον εαυτό μου δεν ξεγέλασα. Φοβάμαι πως ακόμα σ' αγαπάω. Φοβάμαι πως ποτέ δεν σε ξεπέρασα. Κι αν την αλήθεια μέσα μου κρατάω. Φοβάμαι πως ποτέ τον εαυτό μου δεν ξεγέλασα. Πού είναι το μοντέλο μου που ξεκίνησε δημοσιογράφος ντροπαλός, που δεν ήθελε ούτε η σκιά του να βγαίνει στην τηλεόραση και μετά έπαιξε όλους τους ρόλους. Έλα μέσα, ρε Γρηγόρη. Mm.
Δύσκολο. Μπα, έλα στη θέση μου. Πολύ. Γιατί... να είδα τα παιδιά σου. Τα παιδιά μας, να λες. Τα ξεγέννησες όλα. Ναι, τον Αγγελάκο... Κοίτα τώρα, τον θυμάμαι στο καρότσι στην Κο. Θυμάσαι... Του πήρες το καρότσι με τον Παύλο και δεν ξέρετε πώς να ηρεμήσετε το μωρό. Που βάλε τα κλάματα και ήταν ο βρωτό το κόσο και λέμε αμάν μη δει η Ελένη ότι κλαίει ο Άγγελος. Και σούριξα τέτοιο κούνημα που σε πήρε ο ύπνος στα 5 λεπτά. Διαλύθηκες, έκανες μια μέρα να ξυπνήσεις. Ήσουν που ήσουν αγχώδης πάντα. Ναι, λέω, πω, Θεέ μου. Και τώρα βλέπεις ολόκληρος άντρας. Τώρα ολόκληρος άντρας. Και δίπλα το άλλο που είναι το τελευταίο, η τελευταία. Το αστέρι, το μαρινάκι σου, το κουκλί σου. Πω, τέλος πάντων. Δηλαδή, αν εγώ δεν σε έπαιρνα τηλέφωνο να σου πω θέλω να έρθεις να σε αγκαλιάσω γιατί φεύγω, δεν θα ερχόσουν από μόνος σου. Δεν θα ερχόμουν. Γιατί ρε, βλάκα, μετά από τόσα χρόνια. Ενδεχομένως να τα λέγαμε αλλού. Όχι, άστα αυτά. Αλλού. Αλλά δεν θα το κάνω. Έχουμε μπει εδώ και έχουμε κάνει τόσα πράγματα μαζί, όχι μόνο εδώ και στον Αντένα. Έχουμε κάνει τα πάντα όλα. Έχουμε κλάψει, έχουμε γελάσει, έχουμε φοβηθεί, έχουμε ανησυχήσει, έχουμε τρομοκρατηθεί, έχουμε θυμώσει, τα έχουμε σπάσει, τα έχουμε ξαναφτιάξει. Και... επειδή ξέρεις ότι είμαι πολύ συναισθηματικός, εγώ τα παίρνω όλα συναισθηματικά και κάθε πράγμα θέλει το χρόνο του για να τακτοποιηθεί μέσα μου. Πόσα ρε, να γεράσω πια. Γέρασα εγώ, μη φοβάσαι. Εσύ ίδια είσαι, δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Ο γέρος παρέχομαι εγώ. Και τώρα το έχω δουλέψει πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Χαίρομαι που είδα τα παιδιά πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. 16 χρόνια. Και μεγαλώνουμε. Δεν ξέρω αν σας έχω πει πόσο πραγματικά είναι αυτό που λέμε με αυτό το παιδί σιγά σιγά με το τσιγκέλι για να τον βάλω μέσα στην εκπομπή και για να τον ξεδιπλώσω τέτοιο πράγμα, τέτοια δυσκολία. Είναι μεγάλη αλήθεια και εγώ θυμάμαι την έκπληξή μου όταν μου είπες τότε με τον Big Brother. Βγες να τα πεις. Και σου λέω εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Δεν ήταν κάτι που ούτε το είχα φανταστεί. Και πού φτάσαμε? Πού φτάσαμε, στη μόδα. Πού φτάσαμε. Στις έρευνες. Να, τώρα αυτό έβλεπα. Το τελευταίο σουνελάκι ήταν ενδεχομένως το μόνο σωστό που φόρεσε. Όλα τα άλλα ήταν καρναβάλια του Ρίο. Το τελευταίο ήτανε φοριότανε. Φοριότανε λοιπόν, το τελευταίο. Ναι, ρίξε μια έρευνα, ρε Λένη, αφιερωμένη. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν η αγαπημένη σου, αλλά πού να θυμάσαι. Θέλω να σας πω κάτι. Ότι κάποια στιγμή όταν και οι έρευνες τελειώσανε, είχε πια, δηλαδή δεν άντυχε άλλο κι αυτό. Άρχισε να τις φτιάχνει μόνος. Του λέω μια μέρα, αλήθεια ρε Γρηγόρη. Έτσι λένε και αυτοί που τα γράφουν, γιατί λέω αυτά θα είναι από περιοδικά, από αυτά. Βγάζουν τέτοια πράγματα, μου λέει, Ελένη, αχ, με έχεις πεθάνει πια. Δεν έχω ρε κάτι άλλο. Τώρα πια τις γράφω μόνος μου. Ναι, είχα στερέψει κι εγώ. Μετά τις φτιάχναμε μόνοι μας, ρώταγα λίγο τη Ζανή. Θέλω να πεις λίγο αυτή την αγωνία κάθε μέρα μπαίνοντας αυτό το καμαρίνι. Η καρμανιόλα μεταμορφωμένη. Έμπαινες μέσα και δεν ήξερες πώς θα βγεις, τι θα δεις, τι θα ακούσεις. Βέβαια... αυτό εδώ είναι... αυτό εδώ είναι μια σελίδα. Τα χαρτιά ήταν τόσα. Μέχρι εδώ, αφού η γραφικότητα σε όλο το μεγαλείο της. Αλλά... φανταστείτε, δεν μιλάγαμε μόνο για έρευνες, έτσι. Αυτό ήταν το κομμάτι που ψάχναμε μέσα στη μέρα, έτσι, να υπάρχει και ένα ανάλαφρο πράγμα, ναι, το οποίο δεν ξέραμε αν θα πάει 3 λεπτά ή αν θα πάει 13, 23, αναλόγω. 45. Κανείς δεν ήξερε. Όχι. Δεν υπήρχε αναλόγω. Τίποτα γραμμένο. Όχι, τίποτα γραμμένο και βγαίναν όλα αυθόρμητα και αυτό ήταν, νομίζω, που άρεσε στον κόσμο. Έχεις σκεφτεί ποτέ πραγματικά πώς έβγαινε αυτή η εκπομπή, η οποία ουσιαστικά έβγαινε μέσα από τους ανθρώπους, άσχετα τώρα αν κάναμε κάποια χαρτιά για να στέλνουμε στο κάθε μαγαζί που δουλεύαμε, ότι να, αυτό είναι αύριο που θα γίνει. Ποτέ δεν ήταν. Μέχρι και την τελευταία μέρα. Αυτό είναι και... ποτέ. Αυτό που έκανε τους ανθρώπους να σε αγαπήσουν τόσο πολύ, ότι έβλεπαν ότι δεν έβγαινε κάτι με κόπο. Να μας αγαπήσουνε, Γρηγόρη. Εντάξει, βρε Ελένη μου, εντάξει. Όλοι... αυτά, μη μου λες εμένα, εντάξει τώρα. Έκοψε και το... κάτι μου λείπει. Όχι, μην κάτι το λέμε. Μου λείπει. Μην το λες. Το κλιματιστικό σταυτί. Το έχω για άλλα πράγματα, το φουφού, αλλά
Ήταν ωραία παρέα και ήταν και ένα από τα ταλέντα σου και αυτό, ήξερες να διαλέγεις συνεργάτες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να μπορείς να βλέπεις τι μπορεί να σου δώσει ο καθένας. Και λάθη έκανες, αλλά στο 80% έπεφτες μέσα και έλεγες αυτός εκεί, αυτός εκεί, αυτός εκεί. Και νομίζω ότι σε αυτή τη δουλειά αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και ενδεχομένως να είσαι και μόνη που το κάνει. Μ' αγαπάς καθόλου, ρε. Ναι, ρε Λένη, άμα δεν σ' αγαπούσα, δεν θα μου. Πες ρε, Πίπη, μ' αγαπάς καθόλου μετά από τόσα χρόνια. Πες ρε. Τα έχουμε κάνει όλα εδώ μέσα. Τι τα έχουμε κάνει όλα, τα τηλεφωνήματα από τις 6 ώρα το πρωί. Που μετά. Όχι, μα ήταν ψυχαναλυτικά και για τους δυο μας, δηλαδή. Εννοείται, μην βλέπεις τώρα που γελάμε. Τώρα γελάμε. Τώρα γελάμε. Τότε ναι. Πεθαίναμε από τις αγωνίες. Τότε υπήρχαν πολλές αγωνίες, ειδικά τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα. Λοιπόν, τώρα με αυτά και με αυτά, εγώ πρέπει να ανοίξω διαφήμιση, αλλά μόλις γυρίσουμε. Όχι, δεν θέλω να βγω με έρευνα. Θέλω να βγω αυτό που πάντα θυμάμαι και γελάω πολύ. Ναι, το Παρίσι. Θέλω, Γρηγόρη, να με πας στο Παρίσι. Ο Μάκης δεν το ξέρει, θα παίξει σήμερα αυτό. Τώρα μου το είπε, μου λέει. Το θυμάσαι και εσύ από τότε. Με το, πώς το έλεγες ρε εσύ, με το φιλέτο κέρμα. Τάλιρο. Το φιλέτο κέρμα. Που πληρώσαμε του κόσμου τα λεφτά, κόγκ. Το θυμάται ακόμα ο Μάκης και. Το θυμάμαι και εγώ και γελάω. Αλλά πήγα τη γυναίκα μου στα καλύτερα. Ρε, πάντα την πήγαινε στα καλύτερα. Ακόμα και κάτι τρελές πρωτοχρονιές. Ναι, ναι, στα καλύτερα. Πάντα, πάντα ήσουνα. Λοιπόν. Αγάπες μου, διαφημιστικά μηνυματάκια. Με τον Γρηγόρη θα γυρίσω και αρώματα από τη Lancôme, γιατί μην το ξεχνάτε, πάντα να το θυμάστε, ακόμα και όταν τα μάτια σας γκριζάρουν από στεναχώρια. Η ζωή είναι ωραία. Να τη χαιρόμαστε, λοιπόν. Παρίσι, σταμάτα, μίλησε. Φρόγα μου. Πάντως πήγες, με το κορίτσι σου πήγες ένα Παρίσι, εγώ το θυμάμαι. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι πήγαμε τρία ζευγάρια και γυρίσαμε και τα τρία άκαπνα. Γύρισε ένα. Ερωτική πόλη το Παρίσι. Κούραση, ποδαρόδρομο. Μηδέν στα τρία. Αλήθεια. Γιατί? Κανείς σας. Μηδέν. Πόσο καιρό κάτσατε? Τρεις-τέσσερις μέρες. Τέσσερις μέρες, γιατί? Τέσσερις μέρες τίποτα, ρε Γρηγόρη. Μας έπιασε παγωνιά. Σέβαγε το Λούβρο. Τι κάνατε? Λούβρο. Καμπίν. Τα μουσικά, τα αξιοθέατα. Το Λούβρο και πήρα στο Άγιο. Πού μένατε και σας έβαγε παγωνιά? Τι είχατε εσείς σκηνή και κάνατε τους σουγράφους? Όχι, να το πω. Σουγράφι με μπερές το σικουάνα. Να το πω και αυτό. Κλείσαμε ένα ξενοδοχείο. Τι μου. Δεν άναβε το. Το Παρίσι στους μείον 10 ναι. Και δεν άναβε το καλοριφέρ ποτέ. Στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο την πήγες. Σε χόστελ πήγατε. Στην Κίνα. Σε χόστελ. Μήπως πήγατε σε χόστελ που πάνε οι φοιτητές 10-10 με μία τουαλέτα κοινή. Σε αστεία φοιτητική πήγατε. Οικονομία εκεί βρήκες να κάνεις. Ακούστε μου λέει Βελανάδα σου. Στην ομόνια του Παρισιού λέει την πήγε. Τι είχατε ρε παιδί. Για πες το Γιάννης. Η κοπέλα έχει πάει εκτός Βερδικουσίων, ρώτα. Πήγε Ρώμη μαζί μας. Πήγε Ρώμη και πήγατε και Ρώμη. Σε ίδιο ξενοδοχείο. Πένα. Στη Ρώμη πένα. Να πάμε καλοριφέρα, να ωραία. Το πρώτο που ρωτήσανε. Θέρμανση έχετε. Θερμανθάρε. Αφού θερμανθάρε. Τρία ζευγάρια κατεβαίναμε τις κουβέρτες κάτω σε ρεζεπιό. Γιατί δεν αλλάζετε ξενοδοχείο. Πού να αλλάξει. Πού να αλλάξει για προπληρωθεί εκεί. Τώρα κουβέρτα δούλεψε. Τώρα. Μην ψάξει καθόλου. Κατεβαίναμε σε ρεζεπιό και μα έλεγε. Το είχα ανάψει ώρες, απορώ πως δεν δουλεύει. Και με το μου τον λάχνει. Σε ποια περιοχή θα το θυμάστε το όνομα, να πάμε με ένα... Μέσα, Ελένη, κέντρο, με τα πόδια πήγαινε στον Άιφελ. Στο Άιφελ! Στο Άιφελ! Πείσουμε! Έφαγα το πύργος! Έφαγα την κύρα σαν αριστά. Για να ζεσταθείς. Εσύ έχεις μείνει ποτέ να πας με τα πόδια στον Άιφελ. Στον Άιφελ. Το Γιάννη τον Άιφελ. Το Άιφελ. Μάλλον μέσα στον Άιφελ. Έμενε που μπάζει από παντού. Α, δεν μπορέσαμε να το πούμε. Δεν μπορέσαμε. Είχε παγώσει το ασανσέρ. Καλά πήγε. Α, καλά το φαγητό, το ευχαριστηθήκαμε. Τι φαγητό. Ρε, ψήστε για να αποκλείεται εσύ με τα τέτοια τα πράγματα. Και ούτε εγώ δεν ευχαριστήκαμε. Θα το πω και αυτό. Ο Φαβορίδης, σαν ξέρω, ρώτησα κάποιον, ήταν καλή ώρα Χριστούγεννα. Καλή ώρα. Ρεβεγιόν. Ναι. Ποιο είναι ρε παιδί μου, ένα ωραίο εστιατόριο, τουλάχιστον να το ευχαριστηθούμε. Μου λένε ένα, το οποίο ονομαζόταν, να δεν κάνω διαφήμιση, στο Παρίσι. Ναι, όχι. Κόγκ.
Α, το κόμ. Το ξέρει. Που είναι πάνω στον Τσιριλάκι, θέα. Από πάνω, Ελένη, Τζαμαρία. Τι διαφήμιση να κάνει, πόσου βλέπει από όσου μα βλέπουν να φεύγουν τώρα για κόμ. Δεν βλέπει. Έχω κλείσει ήδη. Δεν πάει κανένα. Και να έγινε στο κόμ. Έγινε εκεί πέρα. Από πάνω, Τζαμαρία. Ναι. Από κάτω, θέρμανση. Παραγγέλνουμε, τι να παραγγέλνουμε, τι είχαμε, τη φιλέτα και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Πολύ λοιπόν. Σε ποια γλώσσα τα παραγγείλατε? Αγγλικά, τρία ζευγάρια. Ό,τι μπορούσαμε. Στα κρύβουλα για γαλλικά και στους ότι είχατε καλύτερα. Όχι, ήρθε το σέντβιτς, το οποίο να καταγγείλω και αυτό, να καταγγείλω και αυτό, φλέρταρε μια κοπέλα. Πήγε να σκοτωθεί το ένα ζευγάρι. Ο σερβιτόρος. Το προσπερνάω. Επειδή δεν έχει θέρμανση για να τεστούμε. Και φέρνει, Ελένη, για πρώτα. Ένα πιάτο τόσο, με ένα φασόλι μέσα. Αυτό που κάνει με τα φασολάκια, το λαδερό. Τα μαυρομάτια. Το οποίο για να κοπεί ήθελε τσεκούρι. Και του λέμε, ρε άδερφε, δεν τρώγεται το φασόλι. Και τι απαντάει, έχουμε τον κορυφαίο σεφ της Ευρώπης κάτω. Ναι, αλλά να φάμε, ρε άνθρωπε. Ρίζει. Και μετά λέμε, άσε το φασόλι, είναι πρώτο, δεν αρέσει. Θα πάμε το φιλέτα. Και το φιλέ, ρίξα μια διαφήμιση για να μας πεις μετά για το φιλέτο. Όχι, έρχεται. Όχι, μην τη ρίξει, κάτσε. Έρχεται, λέμε, κρατάμε όρεξη, δεν το έγινε το φασόλι. Μα τι κρατάτε όρεξη, αφού δεν μπορούσατε να φάτε. Λέμε, δεν θα το φάμε, δεν γίνεται, θα το φάμε, αλλά ο κορυφαίος σεφ τα μαγείρευε. Έρχεται, περιμένουμε το φιλέτο. Και έρχεται, λέει, μια κομματάρα, σαν γέρμα ήταν. Τι φιλέτο. Ναι, ναι, ναι. Πιο μικρό από το φασόλι. Εκεί. Αφού φάγαμε και τελικώσαμε, αφού τελικώσαμε, το πληρώσαμε τρία νύχτερα σε ξενοδοχείο με θέρμανση. Δεν το λέγατε εστιατόριο. Κόγκ. Μάλλον γι' αυτό το λέγαν κόγκ, επειδή χτύπαγε στο φασόλι. Είχες πάντα ρε τόση πλάκα. Προσπαθώ να θυμηθώ, δηλαδή, όταν δεν έβγαινες μπροστά και ήσουν να δούλευες στο γραφείο, σαν δημοσιογράφος, είχες τόση πλάκα? Όταν νιώθω καλά, ναι, έχω πλάκα. Και όταν είμαι καλά, και εγώ. Πλάκα όλα τα χρόνια μέσα στην εκπομπή. Ήταν μια αληθινή περιγραφή αυτή. Αυτό ήταν πέρα ως πέρα αληθινό. Το κέρμα φάγαμε. Έχεις δίκιο, αλλά ο τρόπος που τα λες είναι αστείος. Ναι, γιατί μπορεί να σου πει το ίδιο πράγμα κανείς πολύ δραματικά. Και να σου πει, ξέρεις κάτι, πήγα εκεί. Τελικά δεν πέρασαμε καλά με το κορίτσι μου ή με την παρέα μου. Καλά τώρα, όταν πας με το τέρι σου στο Παρίσι και μηδέν. Μηδέν στις τρεις μέρες. Δεν είναι ωραία εικόνα για το ζευγάρι. Έχουμε να πάμε ποτέ στο ξέρω. Ήταν η αρχή σας τότε. Ναι, ρε παιδί. Ήσασταν ζευγαράκι ακόμα. Νομίζω ήταν έγκυος στον Οδυσσέα. Ναι. Από τότε έχουμε να πάμε ταξίδι στο ξέρω. Ναι, αλλά μήπως το πήρε στραβά. Δεν ξέρω, αλλά δεν έχουμε ξαναπάει από τότε. Ναι. Τι ωραία, γελάσαμε, κλάψαμε από γέλια. Αν έβαζες τώρα ένα τίτλο σε όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε, τι θα έβαζε, ρε Γρηγόρη, γιατί έχεις βάλει πολλούς τίτλους σε βίντεο όλα αυτά τα χρόνια. Βάλει, ναι. Τεράστιο σχολείο. Με 95% όμορφες στιγμές. Που να σου πω και κάτι, ως παλαιότερη το λέω. Στο τέλος μου είναι αυτές μένουν. Τίποτα άλλο. Μακάρι να, τίποτα να μπορέσουμε άλλο. Ναι, στη ζωή μας, να αποβάλουμε ό,τι κακό τρώει το κεφάλι μας, την ψυχή μας και την καρδιά μας. Και για μένα που είμαι εδώ είναι πολύ λυτρωτικό και στο λέω ειλικρινά. Και μέσα από την καρδιά μου, ότι και για μένα κλείνει αυτό το κεφάλαιο και κλείνει ωραία, γιατί αν δεν έκλεινε ωραία δεν θα είχε κλείσει ποτέ και πάντα θα μέτρωγε. Αυτό, αυτή είναι η αλήθεια. Τι λέει, έλα να του κάνεις μια αγκαλιά, γιατί εγώ θέλω να πάω να δώσω αρώματα τώρα. Με η θέλει χρόνια. Εδώ. Με θέλει να το χρόνια. Το Παρίσι το δικό μου. Α, να πας να πας στο κόγκρε. Αμπιεντό λοιπόν, η Λανκόμ μας, η εταιρεία που αγαπήσαμε, που ξεχωρίσαμε, που την έχουμε στην καρδιά μας, που όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο τα χρόνια που είμαι εγώ μαζί με τη Lancôme, με έναν τρόπο, πάντα με το δικό μου τρόπο, αλλά όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει στη ζωή μας και είναι πάρα πολλές δεκαετίες, μας έχει ντύσει με μυρωδιές τις αναμνήσεις μας, έχει ζωγραφίσει και έχει βάλει πινελιές στο πρόσωπό μας μέσα από τις παλέτες της. Μας έχει αφήσει να δώσουμε ζωηρά φιλιά μέσα από τα κραγιόν της. Φιλιά μαλακά, ενυδατωμένα, και φιλιά έντονα, χαραγμένα, που θα χαρακτηρίζουν μια ζωή ολόκληρη. Γεμάτα λοιπόν, πάθος. Δώστε μου γραμμές γρήγορα, θέλω να δώσω δώρα. Καλησπέρα σας. Ελένη μου, να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ σ' αγαπώ, όλους σας αγαπώ. Θα μας λείψεις πολύ. Και εμένα.
Λοιπόν, σου στέλνω άρωμα. Το Antan Chamont, το καινούριο. Εσύ επιλέγεις. Ένα το καινούριο. Μοναδικό άρωμα, το νέο άρωμα της Lancôme, το Intense, που στην καρδιά του χτυπάει η ευτυχία. Με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη από όλους μας. Antan Chamont. Δώστε μου επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ελένη μου, βασίλισσά μου, λατρεία μου. Κοριτσάκι μου. Είσαι ένας άγγελος που έστειλε ο Θεός στον κόσμο για να προσφέρει αυτήν την αστήρευτη αγάπη που έχεις μέσα σου για όλους εμάς. Να μας κάνεις ευτυχισμένους. Σου εύχομαι να έχεις υγεία, αγάπη, ευλογία, να κάνεις ό,τι ποθεί η καρδιά σου. Και εγώ... Και εγώ έπεσε η γραμμή. Πάντως εγώ σε ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Και έρχεται επόμενο δώρο για σένα. Πάντα από τη Lancôme, το κλασικό La Vie Belle. Για σας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δώστε μου και μία τρίτη γραμμή, παρακαλώ. Ελένη μου γλυκιά. Κοριτσάκι μου. Πόσο χαίρομαι που σου μιλάω. Και εγώ. Εύχομαι να σου πάνε όλα καλά, ό,τι πιο όμορφο στη ζωή σου. Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Άρωμα και για τη φίλη μου. La Nuit Trésor Nude, για τη γυναίκα που έχει τελικά τη θηλυκότητα. Με πολύ πολύ αγάπη και εδώ. Και κολλάει λίγο το μυαλό μου. Πείτε μου πού είμαι, πού είμαι, πού είμαι. Πού είμαι, βοηθήστε με γιατί το ξεχνάω. Ποιον, κάποιον. Όχι, εγώ είμαι εδώ, αλλά κάπου πάω μετά, αλλά τώρα το έχω χάσει λίγο. Φεύγω λοιπόν από εδώ και θα επιστρέψω σε λίγο, γιατί πραγματικά τώρα εγώ που έχω όλη τη σκαλέτα εδώ δεν την έχω πια. Ελένητσα, πες μου που πάω, γιατί φεγγάρι μου. Τις νύχτες που γυρνά. Παιδιά, αφού σας το είπα και χθες, μη μου βάζετε να χάσω. Έχω ένα θέμα με αυτή τη φωνή. Την αγαπάω την κουμπάρα μου, τη θαυμάζω πολύ, την έχω την καρδιά μου. Αλλά δεν μπορώ να την ακούω να τραγουδάει όταν είμαι σε φορτισμένες μέρες. Μη μου το κάνετε αυτό. Στην αλήθεια κάντε μου μια αλλαγή. Μη με ζητείς. Πες μου φεγγάρι μου, μόνο εσύ μπορείς. Εντάξει, δεν υπάρχει. Πες ρε άτιμη, που δεν με λυπάσαι, κάτσε κάτω. Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Φεγγάρι μου στον δρόμο του να μπεις και να του δείξεις πως να έρθει σε μένα πίσω. Μα αν αυτός φεγγάρι μου αρνηθεί μη ξημερώσει σας τη νύχτα να με πάρει. Θα φύγουμε μαζί πριν την αυγή κι ας τον κοιτάζω από ψηλά σαν το φεγγάρι. Παθαίνω πάντα με σένα αυτό, ρε Νατάσα, που δεν με φέρτε λίγο χαρτί, ρε παιδιά. Εγώ ήρθα για να γελάσουμε, όχι να κλάψουμε. Ράντε, φύγε από εδώ. Έλα, σε παρακαλώ. Αφού με ξέρεις, δεν μπορώ με σένα και τη φωνή σου. Η φωνή σου κάτι μου κάνει. Υπήρχε περίπτωση, έβαψα και τα μαλλιά. Οι άντρες το παθαίνουν υπήρχε... αυτό. Άμα τους τραγουδάς κλαίνε, μόνο εγώ κλαίω με σένα. Μπα, χαμπάρι δεν παίρνω. Χαμπάρι, γιατί χρησιμοποιώ τη φωνή, πάω έτσι, κάνω έτσι και λένε άλλα, άστο, τίποτα. Νατάς, αλήθεια, νόμιζα ότι είχαν βάλει playback. Όχι, μα δεν θα ερχόμουν, είναι δυνατόν, τι. Ήρθες χτες και πάλι, λέω, κοίτα αυτή με τσάκισε πάλι. Όχι, δεν θέλω να κλαις, δεν θέλω να κλαις. Κλάψαμε χθες, χθες πρέπει να κλάψει όλη η Ελλάδα, ε. Το τι μηνύματα πήρα. Το τι έγινε χθες, δηλαδή, που κλάψαμε, που μας συγκινήσατε. Είμαι εδώ, υπήρχε περίπτωση να μην είμαι εδώ. Ναι. Καταρχήν είδα όλη μου, όλα μου τα μαλλιά, όλα τα είδη, κομμένα, μακριά, φουσκωτά, μπάλα. Τα είδα όλα. Είναι όλα μαγικά. Από τι μου έκανες, μου την έσκασες άτιμη. Ναι, έτσι τα σ' άφηνα. Κοίτα τι ωραία, είναι τόσοι άνθρωποι εδώ που σ' αγαπάνε, που ζήσανε μαζί σου τόσα πράγματα. Πώς ακούστηκε όμως, γιατί μου φάνηκε ότι σαν άκουγα κανονικό CD. Ήρθες μόνο με αυτούς τους δύο. Γιατί τραγουδά, ρε παιδιά, ελάτε μέσα. Καλά. Είναι κρίμα, δηλαδή. Θα νομίζει ο κόσμος πραγματικά. Όχι, δεν λέμε ψέματα βάλει... εμείς ποτέ. Δηλαδή πραγματικά. Εμείς λέμε αλήθεια μόνο. Ξέρετε πώς ακουγότανε. Ο Σωτήρης και ο Γιώργος. Τα αγόρια μου. Γεια σου Σωτήρη, γεια σου Γιώργο. Πήρα τηλέφωνο και λέω παιδιά, αύριο έχουμε. Ναι, έτσι θα κλείνε ρε παιδί μου αυτή η εκπομπή. Θέλει τραγούδι, θέλει χαρά, θέλει γέλιο. Ξέρεις θέλει κλάμα. Ο κόσμος μου γράφει όλο αυτό το διάστημα. Ελένη, τελευταία εκπομπή πρέπει να φέρεις την Νατάσα.
Δεν είναι ότι δεν αγαπούν και άλλους καλλιτέχνες, αλλά εμάς τις δύο μας έχουν μαζί με έναν τρόπο. Τι θες να σου πω, έλα τώρα, γρήγορα, πες. Πες ότι σου κάνει κέφι και κοίτα, μην με βάλεις να κλάψω πάλι. Πάμε τώρα, όχι, γιατί θα πούμε. Εσύ ήσουν κοίτα. Αυτή που έκλαιγες πάντα, εγώ το κράταγα. Θα αρχίσω, πάμε, γραμμή. Παιδιά, πάμε, πάμε, μην κάθεστε. Η ζωή είναι ωραία. Μπείτε μέσα, ελάτε. Μην κάνετε ντροπές. Έλα, μπείτε. Ωραία, βγαίνω έξω να σα τραβάω. Τα κορίτσια μου που μεγάλωσαν. Το βαφτιστήρα σου τον είδε. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο. Ήρθε ο καιρός. Καλώς τους. Να κάνω κάτι πια κι εγώ. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρόμη. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Τραγουδίστε καλέ. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρόμη. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Όλα στον αέρα χαρτό πόλεμος. Έμοιαζες μ' αγάπη κι ήσουν πόλεμος. Τέλος με το λίγο βιαστικά την πόρτα ανοίγω. Και φέρτε μου μια θάλασσα να φύγω. Όλα στον αέρα χαρτό πόλεμος. Έμοιαζες μ' αγάπη κι ήσουν πόλεμος. Τέλος με το λίγο βιαστικά την πόρτα ανοίγω και φέρτε μου μια θάλασσα να φύγω. Ήρθα να τραγουδήσω. Μα πόσα χρόνια έχω να έρθω, πες. Δεν ξέρω γιατί. Πολλά, αυτό ρώταγα. Πόσα χρόνια. Εσύ είσαι πάντα εδώ με έναν τρόπο. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Αλλά... Είσαι πάντα. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές έχεις βγει, έχεις βγει. Τι κανονικά. Κανονικά, κανόνιστα. Εσύ μπαίνεις χρόνια. Όπως βλέπεις, μπαίνω όπως θέλω κιόλα. Και όπως θέλεις. Και προηγουμένως έπαιζα πάλι με εκείνη τη χρονιά με τον Νίκο το Μουτσινά που τραγούδαγε. Που πάλι σκαστά είχες μπει. Ναι. Δηλαδή, έστω και μετά από τόσα χρόνια, να σας πω, μετά από 10-11 χρόνια που έχουν περάσει από εκείνη τη στιγμή. Την έπασε, δεν την περίμενα. Αν δεν το φανταζόσουν ότι θα έρθω. Τρελίσε, παιδάκι μου. Θυμάσαι πώς ήρθες με ένα τζίνι. Δεν θυμάμαι αν φορούσες και παπούτσια. Ήμουν άβαυτη, καθόμουν κάπου εκεί. Κάπου εκεί σε μια νοτρούλα. Δεν σε περίμενα. Ναι. Ήρθες μόνη σου, δεν ξέρω αν είχες φέρει και κάποιον μαζί. Δεν ξέρω αν είχες φέρει κάποιον ή αν μόνη σου απλά με μικρόφωνο ακαπέλα. Και τραγούδαγε ο Νίκος και έκανα εγώ ναι. Και λες κάτι, πώς, τι. Και ήμουν εκεί. Και την πρώτη χρονιά, και την πρώτη χρονιά εδώ ήσουν για έκπληξη. Εγώ σε είχα φέρει. Την πρώτη μέρα. Το 5. Το 5. Ναι, ναι. Το 2 πήγαμε καλά. Πάλι να τάσουμε. Πάλι να τάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Πήγαμε καλά. Ωχ, 15 χρόνια. Σημασία δεν έχουν πάντα μόνο οι αριθμοί. Τα 15 ετία. Όχι, γενικά ρωτάω εγώ. Γενικά ρωτάω. Γενικά. Τέλεια. Τι άλλο, παιδιά, για πείτε μας. Θα μου πεις τώρα και μισό τραγούδι, γιατί θέλω να πάω να αγκαλιάσω έναν άνθρωπο δικό μου, πολύ δικό μου, που είναι σήμερα εδώ. Εγώ θα σου πω μισό τραγούδι, μισό. Θα σου πω ότι σ' αγαπώ και θα φύγω. Ό, και... φύγεις ό,τι φύγεις ακόμα. Ό,τι. Ωρα, φύλαξε. Ήρθες για να φύγεις. Άκου, χαρούμενο. Θα πω ένα χαρούμενο, παραδόθηκα. Πάμε. Παραδοθήκα σε σένα, δε με νοιάζει για κανένα. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, εγώ θα σ' αγαπώ. Δεν το ξέρα, παραδόθηκα μωρό μου. Σ' έχω πάντα φυλάχτω μου. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, εγώ θα σ' αγαπώ. Τώρα θα κλάψω εγώ, γιατί θυμάμαι διάφορα. Ωραία. Δεν με νοιάζει για κανένα. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, εγώ θα σ' αγαπώ. Τώρα κλείνει και τώρα. Τι κλαίω τώρα. Πού μας βρήκανε, μωρέ, θα μας περάσουν, γιατί είμαστε... Κλαίω. Γιατί κλαίω τώρα, δεν ξέρω γιατί κλαίω. Τι κλαίνεις αυτή τη θέση. Πάμε πιάσα, γιατί κλαίς. Πάμε διαφημίσεις, γιατί... Δεν σου ζητάω να με κρατάς αγκαλιά σου να ξενυχτάω με τα δικά σου φιλιά τα βράδια να με θα...
μπορεί να κάνει ένας άντρας και κάθε φορά να διεγείρει την κοπέλα του. Φτιάχνει ο άντρας ειδικό σκηνικό για να κάνουμε σεξ. Hey, ωραία. Και εμείς το κάνω ακόμα καλύτερο. Πάω και σε μια μάντρα οικοδομό, παίρνω 5 βότσα, αλλά τα ρίχνω κάτω και νομίζω ότι είναι παραλία. Συγγνώμη. Και θα κοιμηθώ και στην πέτρα. Να το πάω και παρακάτω. Θα πάρω άμμο. Θα το κάνω αμμουδιά. Να το πάω και παρακάτω. Να το πάω και κόντρα. Θα πάρω και μια σκηνή, θα τη ρίξω πάνω. Και μια ψισταριά, άμμο πεινάει. Θες πιο κάτω στις σκήνες. Πού περίμενε. Έλα, θα το πάω και παρακάτω. Τρόποι. Ναι. Για να κάνετε πιο σεξι την καθημερινότητά σας. Ό,τι και να τις λες, πάντα να βάζεις το εσύ. Πώς γίνεται αυτό, χρησιμοποιείς. Είχα ένα πολύ σοβαρό τρακάρισμα σήμερα, Κατερίνα. Γιατί, τι έχει συνέβη. Εσύ γλίτωσες. Εσύ να με φροντίσεις. Εσύ τι γλίτωσες. Πήγα για να ντεβού στην τράπεζα και εσύ μου πρότεινες το ελβετικό. Θα βρεθώ υπόλογη εγώ. Πήγα σήμερα εις τον γιατρό, μου πήγε χοληστερόλη. Εσύ μαγειρεύεις με λάδι. Και η ερωτική ατμόσφαιρα πια αποθεώνεται σε αυτό το σπίτι. Είμαι σίγουρη ότι αυτό το εσύ ή θα σας στείλει το εσύ για εξετάσεις ή εσύ θα κάνει σεξ. Ακαταμάχητες κινήσεις που τρελαίνουν τους άντρες. Νούμερο ένα. Νούμερο ένα. Τεντωθείτε. Έγινε. Τεντώσου, Κατερίνα. Και μικρό ήχο. Προσοχή μόνο, μη φύγει τίποτα. Σταμάτα. Απαλά. Το λέω γιατί είναι της λαϊκής του. Το κράνος. Μη μου το κανιβαλίσεις. Συγγνώμη, είναι βράδυ και τεντώνω, με τι έχω ναρκολυψία. Φιλικά, βρε. Τι σ' ακουμπάω την ώρα που τεντώνω. Α, ήταν τυχαίο. Όσα μου. Αν είμαι δίπλα και σου φύγει λίγο το χέρι, δεν θα με πειράξει. Αν είναι άλλος δίπλα, αλλά εγώ κοιτάω εσένα και φύγει το χέρι μου στον άλλο, θα σε πειράξει. Θα γίνει τρελή παρέα. Θα με πειράξει, θα νομίζω ότι φλερτάζει στον άλλο. Κοίτα με. Να μην υπάρχουν δίπλα άνθρωποι, στο άκα. Πιάνει μόνο με. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό, φτερνιστείτε. Α, ξέρεις όμως, ε. Εσύ! Αυτό είναι το καλύτερο. Για δοκίμασέ το λίγα αυτά να δούμε πραγματικά. Θοδωρή, έχω τεντωθεί εγώ, δεν σε χωρίζω. Μήπως έπεσες για να τελειώνεις εσύ λόγια. Κάτσε κι άλλο λίγο. Φιλικά, βράδυ. Φιλικά. Αψούνια μου. Ωραία. Το επόμενο. Ναι. Είναι. Δαγκωθείτε. Και δαγκώνομαι τόση ώρα με αυτά που βλέπω. Λοιπόν, δαγκώνομαι. Δαγκώνομαι γιατί λέω, τι, ποια ήταν η πρώτη ταινία που είπατε στη δεκάδα. Κλείστε, μενάζει το μάτι σας. Σε ποιον να το κλείσεις τώρα. Σε μένα, μωρέ. Στον ταβερνιάρι, λογαριασμό. Φεύγω, τον έριξα λογαριασμό. Πίνω και μενάζει. Πώς θέλετε να πάμε να δούμε τη μεγάλη απόφραξη με τον Τζάκονα. Η τέλεια ημέρα για μια γυναίκα με τις ώρες που θα λειτουργεί μέσα σε ένα 24ωρο. 10 η ώρα κάνει μια ελαφριά γυμναστική, αλλά νιώθει την ανάγκη εγώ να είμαι δίπλα της και να λέω γλυκόλογα, να κοπλιμεντάρω το κορμί της. Α, κοπλιμέντα ρε. Δεν έχεις ανάγκη να γυμναστείς. Άπησέ με ρε Γρηγόρη. Είναι υπέροχο το κορμί σου. Άπησέ με, σου έχω κάνει και το μπάνιο μια ώρα και ξαναϊδρώνω. Σε να πάω για μπάνιο. Μην υπολογίσεις κάτι μετά. Έχω φύγει. Ωραία. Και. Είναι τόσο στιτό. Η γάμπα σου είναι υπέροχη. Άπησέ με. Άπησέ με. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Κουράζεσαι άδικα αγάπη μου. Τι να κάνω για σένα. Μία παρατέταρτο χτυπάει Νίκο το τηλέφωνο σου. Dream. Το σηκώνεις. Μισό κολλητή. Είναι μία κοινή γνωστή. Έλα. Και σου λέει ότι τον έπιασε με άλλο. Όχι. Το δικό σου. Και τον ενημερώνει για κάτι φοβερό που θα την κάνει να σαν δει πολύ ωραία. Πες το, Ενιγόρη. Σε ενημερώνει ότι η πρώη μου έχει πάρει 7 κιλά. Όχι. Yes. Δύο σαλάτες και στην πύλη. Έχεις γυρίσει εσύ, Σκουρέλι, όμως. Πέφτεις για μεσημεριανό. Βέβαια δεν θα πέσω, δεν χάλια είμαι. Και να μην μου το έλεγες. Στις 4 η ώρα, χτυπάει το κουδούνι. Ρωτάς. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Σου απαντά. Είμαι από έναν ανθοπολείο. Καλωσόρισατε. Κάνω και αυτά, έχει έρευνα. Τι γίνεται. Όχι, ωραία λουλούδια. Όχι. Α,
ανοίγεις την πόρτα, παίρνεις ένα πελώριο μπουκέτο λουλούδια. Πελώριο μπουκέτο. Και υπάρχει μέσα μια κάρτα. Έλα ρε Γρηγόρη, λέγε. Διαβάζεις από έναν άγνωστο θαυμαστή σου. Στο ποιος να είναι, στην πηγόνια. Χαίρομαι. Έλα ρε Γρηγόρη, πες μας ποιος είναι, αγωνιάμαι. Άγνωστος Ελένη. Άγνωστος Ελένη. Κατερινάρα, σε θέλω, το καταλαβαίνεις. Πολύ σε Γρηγόρη, έλα μωρέ Γρηγόρη. Έλα μωρέ Γρηγόρη. Οδωρή, παιδαρά μου, σε θέλω, το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι. Τι έχουμε κάνει, τι έχουμε πει, αλλά αν κάτι δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι γέλια. Δηλαδή πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε δύο λεπτά πριν, να παίζουν εικόνες και να ακούμε μόνο γέλια σε ένα σκοτεινό πλατό. Γιατί φεύγοντας από εδώ, αυτές τις φωνές και τα γέλια, τις μπερδεμένες φωνές. Ποτέ κανένας τηλεθεατής, μου το έχουν πει όλοι όσοι με έχουν πετύχει από κοντά, δεν έχουν ακούσει ακριβώς τι έχουμε πει, γιατί το καλύτερα με τα γέλια. Και μου λέγανε πάντα και ακόμα μου λένε, γελάγαμε μαζί σας. Το χάναμε τι λέγατε μετά, γιατί φωνάζατε όλοι μαζί και γελάγατε, αλλά γελάγαμε μέσα από την καρδιά μας, ξεκαρδιζόμαστε. Αυτό έχει σημασία. Ο παιδαράς. Είναι ωραίο. Στα πέντε χρόνια στον Άλφα, το ρί παιδαρά μου σε θέλω. Γαργαλήθηκες λίγο όμως όταν ξέρω. Σε γαργάλισε λίγο. Τέλωσε το παπί σου και έλα. Το Δωρή αισθάνθηκες ποτέ έτσι αυτό που λέμε και εσύ ρε Τάσο, γιατί εσείς ήταν λίγο στην αρχή λίγο που το κρατάγα... Μπράβο, ναι. Το Δωρής το πιο καλά, λίγο ξενέρωτη σε σχέση με την παρέα. Νιώσατε ποτέ ότι λίγο φύγαμε παραπάνω και ότι θέλω να κάνω πίσω σιγά σιγά η καρέκλα μου και να βγω από το πλάνο? Ρε Ελένη, εγώ ήμουν συνέχεια έξω, ρε. Ήμουν στην άκρη του πλάνου πάντα, πίσω, εκεί, από δίπλα, από πάνω. Μια φορά είχα πάει πάνω στο κοντρόλ και λέω, καλύτερα είναι εδώ. Ναι, πολύ συχνά μου συνέβαινε, αν και καταλαβαίνω ακριβώς τι γινόταν και ήταν και πολύ διασκεδαστικό. Απλώς ξέρεις, είναι... Ναι, αλλά ως μαχητές αντέξαμε. Οι μάχημοι είδες που αντέχουν. Έπαινα να πω ένα θέμα και βλέπα, μόνο που βλέπα την Κατερίνα έφτανε. Λέω τι ατάκα θα πει τώρα. Τι είναι ένας γονάτης, ο Καζάκας. Ο Καζάκας. Ο Καζάκας. Γελάσαμε πάρα πολύ. Στον Καναδά. Ήρθε. Δόξα τω Θεώ. Γιατροί είχαμε όσα έγινε εδώ. Θυμάστε ποτέ να είχε γίνει καμιά παρεξήγηση στον αέρα της εκπομπής? Που προσπαθώ να θυμηθώ και δεν μου έρχεται κάτι, αλλά σίγουρα θα είχε κάτι συμβεί. Να φύγει κάτι. Με κάνα καλεσμένο, με κάνα μεταξύ μας, κάτι να μην έπαιξε, κάτι να έπαιξε λάθος, κάτι να έγινε. Ναι, ναι. Πολλά. Έλα μπροστά, ρε Βαλεντίνο. Πολλά. Κάτι μου λένε ότι είναι πολύ Ελένη. Συνέχεια μου λένε, ρώτα τον για το Μακρόπουλο. Τι μου ωραία για το Μακρόπουλο. Εγώ το Μακρόπουλο το λέω πολύ φιλιά. Συχνά. Φιλιά, Νίκο μου. Φιλιά, αγάπη. Θυμάστε την περιβόητη συναυλία. Έλα λίγο μπροστά, δεν σ' ακούω. Ελένη μου, ναι, αδυνάτησε και έχασε τη φωνή του παιδί αυτό. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πέρασαμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο μου. Ράιρε. Γιατί στο είχε πει εσένα αυτό, το είχε τάξει κάτι άλλο. Κάτι τέτοιο. Και Βαλεντίνος κλασικός. Ε, Νίκο μου, ξέρεις, έχει συμβεί. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ είπες και με το Σταν, δεν γίνεται να μην το πεις. Σταν φιλάς. Ήταν εγγραφή, ήταν εγγραφή. Και ήταν υποτονική εγγραφή. Υποτονική εγγραφή και έρχεται, είχαμε το Σταν στο πάνελ και έρχεται η Ελένη και μου λέει στο break, πρέπει λίγο να τα ανεβάσουμε ρε Γρηγόρη. Και είναι εκεί ο Σταν, σοβαρός, μετρημένος. Και του λέω από το πουθενά εντελώς. Όλοι σου αντιχάζαμε, να πούμε τι θα κάνει. Και του λέω, Σταν φιλάς. Πετάγε την η Κατερίνα και λέει, γιατί είναι σε αίρεση, δεν φιλάς. Σταν είχε μαρμαρό, Σταν φιλάς. Αυτό το είχε, ρε πουλάκι μου, δεν έχει αλλάξει αυτή η κόρνα μες στα χρόνια. Εντάξει, τι να κάνω κι εγώ, κάτι πρέπει να έχω κι εγώ χαρακτηριστικό. Ο Γρηγόρης μας με κινείς νουρέγεφε, φέρ το έτσι με τρόπο του, λέει, λένε να σπάσει λίγο έτσι μονοτονία. Σταν φιλάς. Προσπαθώ να θυμηθώ τόση ώρα. Προσπαθώ να θυμηθώ, Ελένη, σε ποια εγκυμοσύνη σε έχει πάρει ο ύπνος με καλεσμένο. Κανονικά. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έχω κοιμηθεί όχι μία φορά, πάνω από 5-6 φορές κανονικά μέσα στην εκπομπή. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε εσείς, αλλά εγώ κοιμόμουν. Αυτό που λέμε το ελαφρύ, δεν λέμε καμιά ώρα, εντάξει. Εκεί πια θα μου είχαν πει, ρε κοπελιά, έλα, σε δουλειά είσαι, πληρώνεσαι. Αλλά αυτό που λέμε
Η ζέστη με τα φώτα τα πολλά, χειμώνας, η κοιλιά τούρλα, ορμόνες, ορμόνες, ορμόνες. Φαΐ, 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 φαΐ. Πόσο έχω φάει στις εγκυμοσύνες μου. Οπότε μια υπνηλία πάντα μου ερχόταν. Και όταν οι άλλοι μιλάγανε για τις εποχές που ήμασταν μεγάλη παρέα, υπήρχε ρε παιδί μου ένας καναπές τεράστιος και καθόντουσαν 6-7 άνθρωποι. Εγώ στην πολυθρονίτσα μου και ο καλεσμένος κάπου εκεί μπροστά. Όταν λοιπόν έτσι σταματούσα να μιλάω από τη ζέστη και όλη αυτή την κατάσταση της εγκυμοσύνης, έκανα και λίγο αυτό. Σας έχω το καλύτερο. Δεν μου έλεγε κανείς τίποτα. Παίζαν τα πλάνα με τους άλλους. Εγώ άκουγα, νόμιζα ότι συμμετείχα κιόλας, γιατί άκουγα τα πάντα. Δεν καταλάβαινα ότι τα μάτια μου κλείνανε. Ναι, γιατί γέλαγες. Δηλαδή μιλάγαμε και έκανες. Και ο καλεσμένος να σε κοιτάει. Το καλύτερο είναι, είμαστε φτάνουμε ματέοι. Τα δίνουμε όλα, γιατί η κοπέλα εδώ έχει νταγλάρι από την εγκυμοσύνη και έχουμε τη γελαλία πάνω που λέει, μη φωνάζετε. Συγγνώμη, το πρόβλημα λέω είναι να ξυπνήσει η κοπέλα που κοιμάται η κεντρική. Καλά, την είχε πάρει η έμπνος και σαν μπουζούκια, θυμάσαι. Και ξύπνησε στα αγγλικά. Και ήταν βράδυ. Εδώ μιλάμε με. Σώμα, ρε, και σιγά τα ντεσιμπέλ. Παιδιά. Εγώ θυμήθηκα το αντίθετο. Τα χρόνια του Αντένα, μου έχεις πει, κάνε σε παρακαλώ, γιατί δεν νομίζω να τα καταφέρω, μία συνέντευξη με μία πάρα πολύ γνωστή ηθοποιό, δεν θα την πω τώρα, όπου εγώ της μίλαγα και εσύ έκανες τραμπολίνο μασώντας τσικλόφωνα. Και τώρα θυμάσαι και εσύ το δεύτερό μου μήνα στην ελληνική τηλεόραση σε εκπομπή. Δικιά μου. Δηλαδή ρώταγα και σε έβλεπα να κάνεις τραμπολίνο ακριβώς από πίσω από την ηθοποιό. Μία τσικλόφωνα. Κάτι και εγώ δεν το ξεχνάω. Και εγώ τραυματίστηκα μετά από χρόνια που το θυμήθηκα. Και λέω πω, πω, τα έχω κάνει κι αυτά. Είναι αυτό που έχω πει τις τελευταίες μέρες, λέω συνέχεια. Είναι τόσο δικός μου χώρος αυτός. Έχω τέτοια οικειότητα εδώ, σαν να είμαι όχι στο σπίτι μου, στην κρεβατοκάμαρά μου. Τέτοια άνεση νιώθω, που ξεχνάω κάποιες φορές, ευτυχώς όχι συχνά, ότι δεν είμαστε μόνοι. Και όμως πόσες φορές σας έχω πει, με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές τον καθένα ξεχωριστά, από την ώρα που μπορεί να με χτενίζει κάποιος, έλα μωρέ, ποιος θα μας δει. Από το κάτι να πω, έλα μωρέ, ποιος θα μας δει. Δηλαδή, πόσες φορές, ενώ πάντα σκεφτόμουν ποτέ να μην κάνω κάτι λάθος, μην δείξω κανέναν και άλλες τόσες, σαν να είμαι στο δωμάτιό μου. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί τόσα χρόνια, ξέρεις γιατί. Είχαμε καταπληκτικούς συγχολήπτες. Ποτέ δεν μας εξέθεσαν. Ξέρεις τι έχουμε πει. Θυμάστε, έχουμε πει στα ενδιάμεσα. Λίγο πριν, λίγο μετά. Εάν αυτά τα βγάζανε, δεν θα ήμασταν εδώ. Πάσα στη φυλακή. Πάντα πλάκα κάναμε όμως, απλά μιλάγαμε πιο ελεύθερα. Αλλά ξέρεις, μερικά πράγματα είναι μόνο για μας. Ναι. Αλλά ήταν όλη τεχνική άψογη μαζί μας. Πάντα. Μας βοηθήσανε. Το κορίτσι. Όχι, κορίτσι. Κορίτσι, λίγο να ακούσουμε. Μα τα λέτε, ρε, αλλά και μην με ενοχλείτε. Τα λέτε τόσο ωραία, ναι. Είναι σε μπέικον να χορέψω, Μάνος. Κάτι έτσι. Ζεμπεκάκι, θες. Έλα, πού πήγαν οι μουσικοί μας. Για έλατε μέσα, ρε παιδιά. Ας πούμε τι, ρε παιδί μου. Ας πούμε τι. Εσύ ξέρεις. Εγώ ξέρω. Εγώ τώρα τα έχω χαμένα λίγο. Εδώ κλάψαμε αυτά τα παιδιά. Και λέω κι εγώ, ποιο Βενέτη. Πού είστε, μωρά μου, ελάτε. Ελάτε από εδώ, ελάτε. Ελάτε ή όχι. Κάποιος σου παίρνει πίσω, κάποιος σου φέρνει μπροστά. Μη φεύγετε, βρε εκτός. Ωραίο εδώ. Ελάτε. Τάσο. Εδώ. Κάτσε τα παιδιά. Να πούμε να κλείσει λίγο τη μουσικούλα. Ευχαριστώ. Αυτά είναι δικά σα. Αυτά είναι δικά μα. Λοιπόν. Άντε, πείτε, δέχομαι παραγγελίε. Να τάσω το σκουπιδιάρι. Ορίστε. Ποιο μίλησε, παιδιά. Καλά, μωρέ. Εσύ μπήκε τελευταίο πέρσι. Εσύ θα μα πει να κάνει παραγγελία. Περίμενε λίγο, βρε. Περίμενε λίγο. Το φεγγάρι μπήκε. Όχι, το είπαμε. Με αυτό μπήκε. Εγώ δεν κατάλαβα ότι νόμιζα ότι έπαιζε CD. Εγώ λέω να πούμε το δεν ξέρω πώ σ' αγαπώ που το αφιερώνει όλη η Ελλάδα στην Ελένη. Πάμε. Ωραίο. Μπράβο. Ωραίο. Ελάτε μέσα, ελάτε μέσα. Λοιπόν, αφιερωμένο από όλους μας αυτό το πλάσμα. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Μέτρο δεν έχει αγάπη. Είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά. Είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά. Πάμε! Και δεν τη φτάνει μάτι. Έλα μωρό μου. Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψυχάλα.
σπίθα πυρκαγιά. Και γίνει σπίθα πυρκαγιά. Και πελαγός εις άλλα. Χάριστη. Άντε ρε παιδιά. Το έχω συνηθίω εγώ να κάνω απ' την αρχή μεγάλα όνειρα για αγάπες που είναι λίγες και να πουλιώνω σαν χαριτόνι στην βροχή που με βαρεθήκες και σ' άλλη αγάπη πήγες. Αχάριστη καρδιά δε μ' αγαπάς κι ας ήμουν αγκαλιά να καταλήξεις. Στο αίμα σου το έχεις να σκορπάς, φιλιά με ημερομηνία λήξεις. Αχάριστη καρδιά δε μ' αγαπάς κι ας ήμουν αγκαλιά να καταλήξεις. Στο αίμα σου το έχεις να σκορπάς, φιλιά με ημερομηνία λήξεις. Επειδή σας βλέπω πολύ χαρούμενος, πάμε να σπίτι και έγινε. Πάμε. Τόση αγάπη κρίμα, ήσουν πάντα χύμα κρίμα. Πήρε φωτιά η ζωή που ζήσαμε μαζί. Κρίμα τέτοια τύχη κρίμα, ήταν χαμένος χρόνος κρίμα. Ζήλεψες την ψευτιά, της ανάψες φωτιά. Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει η ζωή μου φορά. Κρίμα που σ' αγάπησα, δεν αξίζεις ούτε ματιά, δεν αγώνημα. Κρίμα να σε εσύ το κρίμα μου, κρίμα να περνάς για θύμα μου. Κρίμα τόσα όνειρα χαμένα. Δίχως λόγο και αφορμή, η καρδιά σου άλλη θέλει. Δίχως λόγο για φορμή, με κάνες εχθές κουρέλι. Δίχως λόγο για φορμή, μάζεψες τα πράγματά σου. Μα εδώ δεν θα με βρεις, όταν πέσουν τα φτερά σου. Παράνομη αγάπη μου που φεύγεις το πρωί κι εγώ γυρνώ στην άδεια μου ζωή. Η νύχτα είναι που κάμισο για τους αμαρτωλούς. Η νύχτα μόνο αντέχει τους τρελούς. Αυτοί ακούνε καλύτερα, εγώ δεν ακούω τίποτα. Πάμε! Σε τελική ανάλυση τι θέλεις από μένα. Σκοτεινιά σαν τα όνειρα που έκανα για σένα. Σε τελική ανάλυση τι θέλεις από μένα. Θέλω να φύγεις ασένα, δεν κάνεις πια για μένα. Περίπου μ' αγαπάς, περίπου με πιστεύεις. Δεν ξέρεις τι ζητάς, δεν ξέρεις τι γυρεύεις. Περίπου μ' αγαπάς, περίπου μ' αγκαλιάζεις. Στα δύο μια καρδιά, δεν ξέρεις να μοιραζείς. Μπράβο. Μπράβο, Νατάσα. Δεν άκουγα. Δεν ακούς να τραγουδάγα καλά, παιδιά, συγγνώμη. Δεν ακούς, δεν πειράζει, ναι. Τραγουδάς, η φωνή πάει μόνη της. Ελπίζω, δεν άκουγα. Δώστε μου λίγο την σύνδεσή μου. Έχω αφήσει άλλο ένα κορίτσι που θέλω να χαιρετήσω. Φίλη μας, να την. Αργυρούλα! Γεια σου, Ελενάκη μου! Αργυρούλα μου!
Έλα, Φίλιππα. Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σας σήμερα. Ήθελα πολύ να είμαι, αλλά με έχει τρομάξει όλο αυτό το πράγμα, ο κορονοϊός. Αλλά, Αργυρούλα μου, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, δεν αλλάζει. Θυμάστε. Λοιπόν. Ελένη μου, Ελένη μου. Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε, δεν έχουμε. Όχι, έχουμε λίγο χρόνο. Ο χρόνος έχουμε πάντα έτρεχε. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Θες να με ρωτήσεις ή θες να πω κάτι εγώ? Όχι, θέλω να πεις εσύ. Εγώ τι να σε ρωτήσω, ρε βρε Αργυρό μου. Εγώ σε έχω ευχαριστηθεί. Όχι μόνο από το κομμάτι της μαγειρικής, αλλά εκτός με πολλές στιγμές μαζί. Όλοι την έχουμε ευχαριστηθεί την Αργυρό. Ξέρω. Σε όλα τα πράγματα ήταν μέσα, μπροστάρισα και με πάντα με καλή διάθεση και με γέλιο. Δηλαδή, όπου και αν άμπαινε, ξεκινούσε γελώντας πρώτη μόνη της. Λοιπόν, θυμάμαι οπότε... πολύ ωραία πράγματα. Θυμάμαι πολλά γέλια, πολλά σπροξήματα, πολύ παρέα, πολύ συζήτηση. Και θυμάμαι επίσης ότι εσύ ήσουν αυτή που μου έδωσε μια σπροξιά να ανεβώ. Και δεν το ξεχνάω ποτέ. Μου μάθες πολλά πράγματα και ακόμα πιο πολύ, Ελένη, δεν θα ξεχάσω την πενταετία που πέρασε. Την πενταετία που ήρθαμε πιο κοντά και μιλήσαμε πιο πολύ και είπαμε πιο δικά μας πράγματα. Ήρθαμε πολύ πιο κοντά. Σου εύχομαι πάντα στη ζωή σου φως και αγάπη γύρω σου. Όλα τα άλλα έρχονται. Φως και αγάπη μόνο, Ελένη μου. Έτσι, Αργυρούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ σε πολύ, πολύ για όλα. Για όλα. Και εσύ καλή συνέχεια. Καλή αντάμωση, Ελένη έτσι μου. Καλή αντάμωση. Δεν γεια σου, Αργυράκη. Πολύ. Σύντομα θα σε έχουμε κοντά μας. Εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι θέλω να πιστεύω. Είπαμε τώρα πια χωρίς καλέτα. Δεν υπάρχουν σχέδια. Χωρίς καλέτα. Χωρίς καλέτα. Όπως έρθουν τα πράγματα. Φιλάκια πολλά. Χωρίς καλέτα. Φιλιά, καλό καλοκαίρι. Γεια σου, φιλάκια. Μάλιστα. Κυρία μου, να φύγουμε εμείς να κλείσετε εσείς εδώ που είστε στην εκπομπή. Εμείς ήρθαμε να τραγουδήσουμε, να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μας καλάσατε το make-up. Ένα ευχαριστώ να σας πούμε για όλα αυτά τα χρόνια, για όλα αυτά τα μαλλιά που είδαμε. Μια έτσι. Πώς ήμουν έτσι, κανείς από εσάς δηλαδή, έλεος, ένας δεν είχε το θάρρος να πει να δάσα, πώς βγαίνεις. Εσύ λες για σένα. Γιατί εμένα, κοιτάζαμε τα βίντεο επάνω και λέω ρε παιδιά, τα έχω κάνει όλα αυτά στο κεφάλι μου. Κανείς δεν μου είπε ποτέ. Πού πάτε, κυρία μου, με όλο αυτό το πράγμα πάνω στο κεφάλι σας? Πού θα βγείτε, τι παραδείγματα δίνετε, θα κυκλοφορήσουν κι άλλες έτσι έξω σαν εσάς? Γιατί το κάνετε αυτό? Κυκλοφόρησαν κι άλλες έτσι έξω. Εννοείται. Ρε Ταβρίνα, σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα και για να φτάσεις εσύ εδώ πρέπει να φύγεις τρέχοντας από τη ΦΕΗ για να μας προλάβεις στην αρχή. Άκουσα τη φωνή σου στο κοντρόλ, αλλά τι θα πεις στο κοντρόλ, κάτω πρέπει να είσαι, Βενού. Πόσα χρόνια ήμασταν μαζί? 11. Πώς ήτανε? Πες και τα βάχ. Ήταν χρόνια που έχουν μείνει και θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στην ψυχή μας. Αυτό έχει σημασία. Ήταν κάτι πολύ... Στόχαστο, όχι πολύ ωραίο. Αλλά αυτό αισθάνομαι. Έτσι είναι. Θα κλάψει. Λοιπόν, είμαστε για break, αλλά εγώ αν δεν δώσω Lancôme La Vie Belle, δεν φεύγω για break. Θα κλάψει. Ναι, το λέω. Αλλά σήμερα είπαμε, κανείς δεν μπορεί να μου κρατήσει κακία. Εξάλλου, ποιον θα έχετε να κυνηγάτε από αύριο? Δώστε μου μια γραμμή λοιπόν ακόμα. Καλησπέρα σας. Αχ, κάθεσαι απέναντί μου. Γέλα, αλλά σήμερα γελάω εγώ. Φεύγω. Έλα, αγάπη μου, δεν σε άκουγα. Πες μου. Καλησπέρα, Ελένη μου, σ' αγαπάμε. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Θα κλείσεις. Σε περιμένουμε πίσω να ξεκουραστείς, να χαρείς την οικογένειά σου και όταν τα αποφασίσεις, εμείς είμαστε εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Ποιο απ' όλα να δώσουμε? Το νέο, το όλο καινούριο. Στην καρδιά του χτυπάει ο παλμός της ευτυχίας. Το νέο Intense. Πολύ ωραία. Μόνο από τη Lancôme για εσάς με αγάπη. Με πολύ πολύ αγάπη. Τη Lancôme ούτως ή άλλως ξέρετε που θα τη βρείτε. Είναι η εταιρεία που έχετε ξεχωρίσει, την έχετε στην καρδιά σας και που άσχετα αν εγώ σήμερα θέλω, γιατί για μένα όπως ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Οι μυρωδιές και το τι σου αφήνει, τι γράφει μέσα στο μυαλό σου για μένα είναι σημαντικό. Σας έχω ξαναπεί πόσο πολλές φορές με μυρωδιές σκέφτομαι ανθρώπους, σκέφτομαι γεγονότα, σκέφτομαι στιγμές. Μου έρχονται στο μυαλό πράγματα που μπορεί να είναι και 20 χρόνια πριν. Συνδυάστε τις αναμνήσεις σας με τις μυρωδιές που σας ταιριάζουν. Διαφημίσεις. Deposits, my gloss is poppin'. You like my hair? Τι δεις έχεις βρει. Πού είσαι, μωρέ?
ρε. Έλα ρε. Κάτσε έτσι λίγο. Λες μου. Πόσο έχω αλλάξει. Η μάνα μου σε ερωτεύτηκε. Να ένα τέτοιο κορίτσι λέει να πάρεις. Που σκόθηκες και έκανες φαγητό και μαγείρεψες. Τρελάθηκε. Μαγείρεψα, δεν το θυμάμαι. Ναι, θυμάμαι ότι είχα περάσει πολύ ωραία μαζί τους. Και έκανες και έκοψες πατάτες και τηγάνιζες και μου λέει η μάνα μου να. Να κορίτσι. Να νύφη. Να νύφη μες στα πόδια σου. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist? Καλημέρα, Ελένη, και ανυπομονώ να χαιρετήσω τους καλεσμένους μας. Hello, Miss Streep. It's such a pleasure to see you again. Nice to see you. Such a pleasure to see you, Mr. Grossman. Miss Streep, is it your first time in Athens? No, I was in Athens with a backpack. Ήταν με ένα σακίδιο. Long time ago. Πάρα πολύ. Staying at the youth hostel. Και έμενε σε ένα ξενό ανεώνυτας. I didn't know that. That's amazing. I just love to work. And now that I'm older, I find it very difficult to work. Sometimes gets in the way for me. It breaks my heart to have to leave my children. Ελένη το κορίτσι μας που σήμερα γιορτάζει. Το βλέπουμε, φτιαχνόμαστε και η μέρα μας αλλάζει. Αλλάζει, αλλάζει, αλλάζει. Ναι, ναι. Yeah. Χρόνια πολλά, Ελένη, μας να τα εκατοστήσεις και όλους τους υπόλοιπους τι! Πες το, πες το, πες το! Με πάθος να φιλήσεις! Φιλήσεις, φιλήσεις! Συγγνώμη, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα εμείς σας δώσαμε άντρα αστερά του, αλλά πρέπει να είναι λουλουδιασμένος πάνω κάτω. Λίγο αγχισμένος. Είναι για τους πιο τολμηρούς. Το γυαλί μου πώς είναι γυναικείο. Μήπως μυρίζεις της Ελιάνας το γυαλί. Ενώ το άλλο μυρίζει αντρίλα. Είχα ένα ριγέ σακάκι δίπλο στα βροκουμπότα. Είμαστε η παλιά δεξιά. Μας φάγαν τα μπουζούκια τότε, ναι. Είχαμε τα λεφτά. Είχαμε την κοινωνική αναγνώριση και τώρα μας πετάνε. Φτιάξε με, αγόρι μου. Είσαι πολύ βαρύς για μένα, ρε Γρηγόρη. Είναι τόσα για μας, είναι τόσα για μας. Και τι να σκεφτώ. Σε άλλα παιδιά θα σε μαγαστώ και τα τρελαθώ. Ρωτήσαμε, πόσο πιστεύεις ότι κράτησε η μικρότερη σχέση που είχε στη ζωή της. Τι πιστεύεις ότι μας απάντησε. Γενικά είχα μακροχρόνιες σχέσεις. Δύο μήνες είπα εγώ. Σε τι πιστεύεις ότι είπα. Δύο μήνες ποτέ δεν είχα. Καλησπέρα. Θες να μου δείξεις την μπομπίνα σου. Γιατί εγώ το πάω ανάλογα με το επάγγελμα. Έτσι. Εκεί τον πατάω τον άλλο. Άμα θες μπορώ να την ξετυλίξω κι εγώ. Ξετύλιξε την. Παναγία μου. Εκείνη την ώρα βγαίνει το αυτόγραφό σου. Απλή εσύ. Απλή. Απλή. Σχεδόν άμα αυτή αχθένει. Ζαλίζομαι από το πολύ ποτό. Τα χείλη σου μυρίζουν αλκοόλ. Μα δεν με νοιάσει, δεν με πειράσει. Κάπως θέλω να τα γευτώ. Αυτό είναι, μαζεύω πεταλίδες μετά από τα μπουζούκια που θα πάει. Όχι πάλι. Λοιπόν, έχω πάει στα μπουζούκια και με πάει ένας για πεταλίδες. Θα βραχώ άραγε, δεν θα βραχώ. Μία πεταλίδα. Θυμάστε την Παρασκευή, είχαμε εδώ πέρα το Φάνη Μουλατίδη. Τι ζωήρεψες λίγο. Από την τελευταία φορά που σε είδα. Που λέγα συνέχεια, βρε πώς έχεις αλλάξει την άλλη φορά, δεν μίλαγες, με κοίταζε. Ήσουν λίγο πιο χαμηλών τόνων, πιο ντροπαλός, πιο μαζεμένο. Του λέω ξανά, το φεύγα. Χάρηκα πάρα πολύ που είδες και πραγματικά ελπίζω να είμαστε ξαναδώ, να είσαι πάλι έτσι. Λέει, Ελένη, θέλω να σου πω κάτι, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Είναι η πρώτη φορά που με βλέπεις από κοντά. Γελάσε. Ήμουν σίγουρη ότι τα είχαμε ξαναπεί, αλλά κάποιον άλλον θα εννοούσε. Να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι. Κάνε ένα βήμα κι εσύ. Μην αντιστέκεσαι, το πάθος έρχεται και φεύγει η λογική. Πώς λέγεται αυτή που αρχικά είχε μικρότερο στήθος, δηλαδή αυτή που τώρα έχει μεγάλο στήθος, αλλά ψεύτικο. Δεν θα πω ταινία σήμερα, θα πω αυτά. Η χρυσή εποχή της δίσκο. Τίποτα πίνανε τότε, θυμάστε. Ροσαντίκο πορτοκάλι, φουλ. Και μπαίνω και λύνω και τίνω, Παρίς Λατίνο. Τι είπε, καλέ, μπαίνω, τίνω, σύνο. Ναι, σύνο, τίνω, Μίκονος, το Δημητρούλα. Πώς είναι, έχασα και δεν την αγαπώ. Μη τη το πεις.
Every night in my dreams I see you, I feel you. Εντάξει. That's how I know you. Εντάξει, εντάξει. Go on. Μπράβο. Χειροκροτήστε τον Ξανθό Χήμαρο. Χειροκροτήστε την Αντωνία. Κατερίνα, σε βλέπω από το monitor. Γιατί, χειροκροτήσαμε, τι να κάνουμε άλλο, να πετάξουμε τις λούδες. I see friends shaking hands, say, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος κατάφερε να ψάξει εκεί, να σκαλίσει όλο το... Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω που βάζουν τις κασέτες. Το υπόγειο, λέω, από το μυαλό μου, το αλφα αρχείο, λέγεται. Το αρχείο που κάπου είναι... αυτό το αρχείο, λέω εγώ, στο υπόγειο. Πού να είναι σε ταράτσες. Πού είναι το αρχείο μας, δεν ξέρω. Τι συμπόνια. Στο δεύτερο. Εδώ δεν μπορούμε εμείς να κάτσουμε στο δεύτερο. Χωράει το αρχείο μας. Είναι μεγάλο το αρχείο μας. Αυτό, γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων. Ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να ευχαριστήσω πραγματικά που ψάξανε όλες αυτές τις εκπομπές μες στα χρόνια να βρούνε και να πάρουν στιγμούλες, έτσι. Ο Αποστόλης. Στιγμούλες. Καλά, ο Αποστόλης. Αποστολή, ιστορία τεράστια μαζί μας. Δεν τον βλέπετε, είναι από τους αφανείς πρωταγωνιστές της εκπομπής αυτής. Είναι, ρε. Είναι από τα λογικά. Και σε κάποιο νοσοκομείο είναι το παιδί, είναι ώρα. Τη στέλνει με την αγάπη μας πάντα. Στο νοσοκομείο. Όπως και άλλοι βέβαια, γιατί ξέρετε τι, δεν έχουμε πει κουβέντα για κάποιους ανθρώπους με τους οποίους εμείς έχουμε παίξει πάρα πολύ εδώ. Και μιλάω για τους οπερατέρ μας. Όπως και για τον αγαπημένο μου, που του στέλνω την αγάπη μου, που ξέρω ότι αυτή τη στιγμή, όπου και να είναι, επειδή σίγουρα του έχει σκάσει ένα μήνυμα από κάποιον φίλο γνωστό και τα λοιπά στο κινητό του, και επειδή είναι σκορπιουδάκι, ξέρω ότι μέσα του ένα γαργάλιμα το νιώθει. Καλέ μου φίλα Σιμινάκη, να ξέρεις ότι σ' αγαπώ πολύ και θα συνεχίζεις πραγματικά στο δικό μου μυαλό να κάνεις τα δικά σου ανεπανάληπτα χορευτικά με τους καλεσμένους, με τα σκηνικά, με τα πώς θα στήσουμε. Κάτσε μανίτσα μου, πες εσύ, πες εσύ, πού πας εσύ. Βάψου ή φύγε, ή βάψου ή φύγε στο πλατό. Πώς έτσι, ή βάψου ή φύγε. Μπεζάν, Μπεζάν, Ζακ με λένε ρε άνθρωπε. Ναι, αλλά τα ίδια εισιτήρια θα κόψουμε. Γιατί Ζαν ή Ζακ, τα ίδια εισιτήρια εμείς θα κόψουμε. Το βίντεο ρε βόδια. Το βίντεο ρε βόδια. Το βίντεο ρε βόδια. Κάστε γίδια, δεν έχουμε χρόνο, μας είχε καλομιλήσει αυτό το παιδί. Αλλά ήταν μέσα σε όλα. Στα χορευτικά, στα τραγούδια, στους καβαλέδες, στις εκπλήξεις, στα πάντα όλα. Και όπως και όλοι οι οπερατέρ τους οποίους πάντα με έναν τρόπο τους χρησιμοποιούσαμε, πειράζαμε, τους βάζαμε στο παιχνίδι και πολλές φορές οι ίδιοι που κρατούσαν τις κάμερες μας δίνανε, ξέραμε αν όλα πάνε καλά. Βέβαια. Από τις αντιδράσεις τους. Δηλαδή, παρακολουθούσαν αυτά που λέμε, γελάνε, κάνουν και λίγο έτσι να μας ακούσουν καλύτερα. Ξέραμε ότι τώρα πετάει η ομάδα. Έτσι, έτσι. Άμα τους βλέπαμε λίγο να ξύνονται, λίγο. Τι ώρα είναι. Όχ, λέγαμε σήμερα δεν ήταν η καλή μας μέρα. Ήτανε πάντα δηλαδή θερμόμετρο για μας. Όλοι οι άνθρωποι που ήταν εδώ σε θέσεις κλειδιά που εσείς δεν βλέπατε. Και πάνω και κάτω και πίσω και έξω και παντού. Λοιπόν, θέλω δύο λόγια από τον Γρηγόρη για την Καλλιμούκου. Την οποία πάλι την είδα και πάλι γέλασα και πάλι συγκινήθηκα και πάλι θυμήθηκα. Ναι, ρε Λένη. Όλες αυτές τις στιγμές που αυτό το κορίτσι έμπαινε μόνο του και έλεγε ένα ποίημα να πω, κάτι που λέγαμε, αχ Παναγία με αυτό το παιδί να είναι καλά άραγε, τι το συμβαίνει. Εξαιρετικό παιδί, καλή ψυχή, καλή πάστα παιδιού και πάντα είχε να πει κάτι που θα μας άφηνε άναυδος αλλά θα γελούσαμε. Έτσι είπε, ξεκινούσε θρίλερ έτσι, αλλά εμείς το αγαπούσαμε αυτό. Γιατί το θρίλερ. Ή που έλεγε ξέρω εγώ στο καραόκ και έλεγε Ελένη να πούμε ένα κεφαλό τραγούδι και έβγαινε η Καλλιμούκου ξανθιάρος και έλεγε ήρθε το χώμα και το αίμα.
Πού θυμάσαι, τη λεγόμενη Αντωνία μου. Γιατί να μας πλακώ στο χώμα. Ήτανε πολλές φορές μας. Ήτανε και αυτή η απρόβλεπτο παιδί. Δηλαδή πραγματικά εκεί που λέγαμε αχ τι ωραία τώρα και λοιπόν θα διαγωνιστεί ας πούμε. Να η Ελιάνα που λέγαμε αποκλείεται. Αυτή είναι πολύ κουλτουριάρα, δεν θα πει μισό τραγούδι. Θα τα πει η άλλη. Τα έλεγε αυτή. Πού στο καλό τα ήξερε και δεν τα έλεγε άλλη. Πού ήταν ρε παιδί μου, ήταν, ναι, το περίμενε. Δεν μπορεί, το ξέρει. Ναι, η Ελιάνα. Και έβγαζε δικά τη τραγούδια, μόνη τη τα έλεγε. Για το μυαλό τη, δεν ξέρω. Όλα τα ξεκινούσε σωστά και τα πήγαινε λάθος. Ναι. Δική τη επαγγελία. Η κοπέλα εδώ την Αλέξια τα άπαντα. Άσπρο μαύρο και άλλη το χώμα και το έμαθε. Η Cambridge. Αλλά κρυφό Αλέξια, κρυφό που ζούσε. Κρυφό Αλέξια. Ωραία χρονιά για η Αντωνία, φανταστική. Και αγχωμένη πάντα. Σημειώσει, ο μοντάζ. Τα ευχάριστα ήταν ότι αλλάζαμε μαζί στη μόδα. Μας δύο λόγια για τη μόδα. Γεμινόλη. Αλήθεια τώρα. Εκεί πέρα μέσα, κοιταζόσασταν όταν αλλάζετε εδώ από πίσω στα τελάρα. Εντάξει, το κάναμε επαγγελματικά, οπότε δεν ήταν. Δεν βλέπαμε εκείνη την ώρα. Σκοπός μας ήταν να βγει καλά η δουλειά. Επαγγελματικά, ως μοντέλο μιλάς. Ως μοντέλο, ναι. Είχαμε αυτό το ρόλο, οπότε ήταν γυμνή η Αντωνία μπροστά μου, δεν κοιτούσα καν. Εμείς σε κοιτούσαμε, λέγαμε τι βρακάκι είναι αυτό που βάλε ο Γρηγόρης. Σ' άρεσε, ε. Την Αντωνία, λέγαμε καλά πάλι αυτό. Άλλον παντρεύτηκες όμως. Έτυχε. Σας είχαν μπερδέψει ποτέ στο δρόμο με άλλον? Εμένα είχατε που με έλεγε εφηπίκουλα και μετά έλεγαν ότι είναι εφηπίκουλα. Γιατί το έλεγε τότε εδώ. Δεν είμαι. Όχι, τι να μας μπερδέψουν. Μα αυτό ήταν νομίζω σε εμάς ότι. Μα δεν μιλάω για μετά από χρόνια, ρε παιδί μου. Στην αρχή. Δηλαδή ο καθένας μας στην αρχή του, λέω. Στην αρχή, τον πρώτο χρόνο σας είχαν μπερδέψει ποτέ με άλλον. Είσαι αυτό, ξέρω ποιο είσαι. Ευχάριστες αντιδράσεις μας. Βλέπαμε μακριά και. Εγώ νομίζω ότι αυτή ήταν η επιτυχία μας και αυτό είναι το ωραίο ότι προχωράγαμε και. Να την ακούσει, η κοπέλα αυτή ευθύνεται. Γελάει. Είναι πολύ λάσικλα γιατί ποτέ δεν καταλάβαινα όταν τα έκανε. Γιατί τα έκανε ταυτόχρονα. Είναι και το ζώδιο, είναι ο δίδυμος. Τι να κάνουμε τώρα. Έκλαιγε και γέλαγε μαζί και έλεγε άραγε τώρα. Πονάει, χαίρεται. Ή με δουλεύει άτιμη. Και τα δύο. Τώρα δεν φοράει lip gloss, γι' αυτό κάθεται backstage. Η J-Lo τσιλιοπόλεως. Η J-Lo. Πάντως νομίζω ότι κακό παιδί από αυτή εδώ την εκπομπή δεν πέρασε. Θεωρώ ότι όλες οι παρέες, όπως και αν συνδυαστήκανε, είτε ήμασταν όλοι είτε όχι, δεν είχες ποτέ ένα παιδί που λέγαμε ότι πώς μπήκε αυτός κακό παιδί στην παρέα. Δεν ήμασταν. Όχι. Ποτέ. Αυτό ήταν και όλο νομίζω όλη η ουσία. Το ταλέντο που είπαμε πριν. Γι' αυτό και ο Ντεγκρός που με ήθελε πάντα, γι' αυτό και τα δεξιά. Να σε βρω κα. Δεν εξελίχθηκε παρότι προχώρησε μες στα χρόνια. Γιατί το λες, μεγαλώνοντας. Μαρμάρωσε με τη μόδα. Αλλάζαμε και μαζί. Αλλάζαμε μαζί. Σε περιστατικά νοσοκομείου. Εγώ νομίζω. Δηλαδή έλεγε αυτό θα μου κάνει στην εκπομπή, αυτό θα μου κάνει κάτι άλλο. Για σαν παιχνίδια ήμασταν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να τα σουλά. Ναι. Λοιπόν, επειδή όπως βλέπετε είναι όλα, τα έχουμε κάνει λίγο στο πόδι γιατί δεν ξέραμε ότι θα έρθει. Άμα ξέραμε, μην νομίζετε. Θα την είχαμε στήσει εδώ την κατάσταση. Αλλά όπως βλέπετε δεν έχουν μπριζάκια πίσω τα πράγματά τους. Δεν πάνε κάπου δηλαδή. Και δεν είναι playback, είναι ζωντανό. Και επειδή δεν έχουμε μπριζάκια, σημαίνει ότι δεν ακούμε δυνατά τη μουσική. Άρα και η Νατάσα δεν ακούει καλά τη φωνή της. Που δεν έχουμε ούτε τέτοιο. Πώς πούμε. Τίποτα. Μόνιτορ. Μόνιτορ, μωρέ. Αλλά δεν έχουμε πρόβλημα. Α, δεν έχουμε και όχι. Αλλά τι θέλω να πω. Αν θέλετε, ας μην βγάλουμε κιχ να μας πει έτσι ένα-δύο τραγούδια να πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Εντάξει, το πήραν απόφαση κι αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Σου λέει αυτή δεν είναι ποτέ τυπική. Στους χρόνους δεν τα πάει καλά. Θα τη δώσουμε 3 λεπτά να κλείσει και μισή και δεν θα κλείσει. Και μετά τι θα είμαστε εμείς. Αυτοί που εμείς πήραμε το βάρος να τη βγάλουμε από τον αέρα. Μου δώσαν λίγο χρόνο παραπάνω. Να είναι καλά. Πολύ μου δώσανε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι αυτό που λέμε. Θα μένα με τη γλύκα, ρε παιδί μου. Εδώ. Ενώ τώρα θα ακούσω και 2 τραγούδια ακόμα. Θα ζήσω και μια έρευνα ακόμα. Θα πάμε και το παγωτό μας να το φάμε από εκεί που μας έχει στήσει πάλι τρομερά πράγματα η Άννα Μαρία Μπαρού. Θα μπούμε όλοι μέσα. Θα αγκαλιαστούμε. Θα δώσουμε ακόμα 2-3 δώρα, θα κλείσουμε τα φώτα ζωντανά, γιατί θέλω εγώ να τα κλείσω αυτά τα φώτα από αυτό το πλατό. Άκη Μπαρμπουζάνη, ακόμα εδώ είναι η ψυχή σου, τα φώτα σου. Θα τα κλείσουμε λοιπόν μαζί και μετά η ζωή συνεχίζεται. Πάμε Νατάσα, η ζωή είναι ωραία, παιδιά. Είναι ωραία η ζωή, πάμε παιδιά. Δεν σαν δικό που έχεις βρει αγάπη άλλη, θεώ εγώ που έχω αδύνατη ψυχή, δεν σ' αδικώ που το ποτέ δεν θα είναι πάλι.
πάλι και μια ζωή θα με παιδεύει το γιατί. Να μην το πιω, Θεέ μου, ετούτο το ποτήρι, μην ξημερώσει αφού πια δε μ' αγαπάς. Ποτέ δε μου κάνες κανένα μου χατήρι, δεν ήσουν έρωτας, δεν ήσουν έρωτας, δεν ήσουν έρωτας, εσύ σου Γολγοθάς. Δεν ήσουν έρωτας, δεν ήσουν έρωτας, δεν ήσουν έρωτας, εσύ σου Γολγοθάς. Πάμε! Ελένη, σ' αγαπάμε. Πολύ. Αυτό κράτα. Είναι το καλύτερο. Φορά, να μουν στη δική του αγκαλιά. Αχ, και να μπορούσα μόνο μια στιγμή όλα να τα ζήσω απ' την αρχή. Άραγε το αγόρι. Πολύ ησυχία ρε παιδιά. Μάλιστα φιλιά και με θυμάται. Άραγε το αγόρι μου πονά. Να ξέρω ακόμα αν μ' αγαπά. Λοιπόν, έχω μια έμπνευση, επειδή εμείς θα φύγουμε τώρα. Εσείς θα κάνετε ό,τι είναι να κάνετε, θα κλείσετε πολύ όμορφα. Η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία. Η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία και για ανθρώπους αγωνιστές, όπως είσαι και εσύ, είναι ακόμη πιο ωραία. Και αυτά που έρχονται θα είναι θαυμάσια, θα είναι σπουδαία. Θα φύγω με ένα ρεφρενάκι. Μην κλάψεις, θα φύγω. Θα φύγω, θα φύγω. Το φεγγάρι. Αυτό. Με αυτό. Μπήκα με αυτό, θα φύγω. Ρεφρέν, θα πω και θα φύγω. Και θα φύγω. Έλα, μην κλαίρες. Ναι, μου είχες και το που με έπαιρνες και στα έλεγα, στα άλλα σκοστά. Δεν έκλαιγες. Έκλαιγα, δεν με έβλεπες. Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις. Και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Φεγγάρι μου στο δρόμο του να μπεις και να του δείξεις πως να έρθει σε μένα πίσω. Μα αν αυτός φεγγάρι μου αρνηθεί, μη ξημερώσεις αστίχα να με πάρει. Θα φύγουμε μαζί πριν την αυγή κι ας τον κοιτάζω από ψηλά σαν το φεγγάρι. Κανονικά βέβαια, μην κλαίσω, παιδιά, παιδιά, μισό. Μισό, μισό. Κανονικά έτσι που την κοιτάζω μέσα στα μάτια, δώσ' μου ένα ντο. Αυτό είναι το πιο σωστό τραγούδι που πρέπει να πω. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου, στου κορμιού τα παλάτια σου. Όλη η Ελλάδα. Σαν βασίλισσα μπήκε. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου. Αν υπάρχει παράδεισος, επιτέλους τον βρήκα. Αν υπάρχει. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, έτσι. Πραγματικά όμως, δηλαδή, θα ξαναρχίσω πάλι από την αρχή. Δεν κλαίνει η άντρε όταν του τραγουδά έτσι. Όχι. Μόνο εμένα πιάνει. Τώρα θα κλάψω εγώ για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, σας αγαπάω πολύ, παιδιά, όλους. Να είστε όλοι καλά. Σας αγαπώ πολύ. Είσαι σπουδαία. Είσαι σπουδαία. Είσαι σπουδαία. Και όλα θα είναι τέλεια. Όλα θα είναι μαγικά. Είσαι σπουδαία. Αυτό μόνο. Να κλείσεις μαγικά, εσύ θα κλείσεις τα φώτα και εσύ θα τα ξανανοίξεις. Και είμαι σίγουρη, θα κάνω τώρα μία πρόβλεψη, θα τα ξανανοίξεις πολύ σύντομα. Θυμίσω αυτό που σου λέω, θυμηθείτε το κι εσείς παιδιά, γιατί είμαι και λίγο μάγισσα, να ξέρετε. Σας αγαπώ. Φεύγω, όρθια πρέπει να φύγω. Πρέπει να με δείτε. Σας αγαπώ πολύ. Σας αγαπώ. Σηκωθείτε, παιδιά. Όπως ήρθαμε, φεύγουμε. Μου το μικροφωνάκι σου, παιδιά.
Όχι, θα το πάρω μαζί μου. Με τέτοιο μικρόφωνο δεν έχω ματατραγουδήσει, θα το πάρω μαζί μου. Τόσο πράγμα, τόσο πράγμα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάρω το παίξω μου. Γεια σας. Γεια σας. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σας, παιδιά. Σε ευχαριστώ, Νατάσα. Δυναμώστε τον ήχο. Έλα, Νίκο μου. Του κορμιού τα μπαλάκια σου σαν βασίλισσα πήγα. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου. Καλοκαιρινές ιδέες για να έρθουμε πιο κοντά με το τέρι μας, να αισθανθούμε πολύ πιο όμορφα. Θα θάψω το τέρι μου. Θα με θάψεις, ναι ή όχι, αν δεν τα πάμε καλά. Α, σκάψε το λάκκο μου. Μα πω. Αγάπη μου, σκάβω το λάκκο. Πώς το σκάβω, δείτε τα άστρα μαζί και δώστε σε κάποιο το όνομά της. Βλέπεις αυτό το αστέρι, ναι. Τα σούλα θα το λέμε. Πηγαίνετε σε μια παιδική χαρά, κάντε τσουλήθρα και φάτε μαλλί της γριά. Δεν χωρά αυτό. Μα έχει. Τσουλήθρα, θα συνόχω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Έλα, ρε, το μαλλί της γριάς θα το φάω. Γράψτε ένα μήνυμα. Αχ, μου αρέσει. Βάλτε το σε ένα μπουκάλι. Μ' αρέσει. Το ήμουνα τόσο σίγουρος. Πάλι γελάει ο άλλος. Και όταν είστε μαζί στην παραλία, πείτε της ότι το βρήκατε στη θάλασσα. Τι ψέμα. Σκέψου την κοπέλα σου που έρχεσαι με το μπουκάλι τρέχοντας και λες... Και δεν το καταλάβεις. Περνάω πάνω από ένα ζευγάρι που έχει κάνει το θάψιμο, δεν βλέπω και τη σκάω το κεφάλι εδώ και μένει στον τόπο. Αλλά τρώω και μαρί της γυριάς μετά. Και είμαι ο φωνιάς της παραλίας. Δεν έχω βρει ποτέ μπουκάλι στην παραλία. Γιατί μόνο στις ταινίες γίνονται. Θέλω να το δω με φύκια, φθαρμένο, ότι είναι καιρό στη θάλασσα. Θέλω να τη δούμε και πειρατές Καραϊβικής να τρέχουμε με ένα καράβι. Μα δεν τρώγεσαι με τίποτα κι εσύ. Θα ρίξουμε ένα μικρό μπουκάλι γκαζόζας μέσα στη θάλασσα. Κάποια συνθηματικά που κάνουν οι γυναίκες και σου περνάνε. Χαϊδεύει η σημεία του σώματός της και σου φρώνει τα χέρια. Ρε παιδιά, αφού είναι πορνοστάρ, γιατί καθόμαστε και κανένα. Έτσι ο γλώσσος, χαϊδεύει. Όχι το στόχο. Άρα, το στόχο τον έχω πετύχει μόνο που δεν έχω μιλήσει με την εταιρεία για την ταινία. Όχι. Και έχω και τον τίτλο. Έχω και τον τίτλο που δεν είναι και πρόστιχο. Σύγχρονα μου το γλωσσάκι σου. Χαϊδέψε και σούφρωσε τα χείλη. Εντάξει, θα χαϊδέψω εγώ όποιο όργανο θέλω τώρα, έτσι. Τύπου αγκώνο. Εσύ τι καταλαβαίνεις, ότι τον έχω καπανίσει το κομμωδίνο. Θοδωρή, σου βγήκε πολύ τρυφερό στο κρεβάτι, κρίμα. Αυτό λέω κι εγώ. Ευτυχώς δεν λες όμως που μου βγήκε τρυφερό. Φαντάζεσαι να βγαίνει μπρούτος. Μ' αρέσουν τα φιλιά, ρε, και σένα σ' αρέσει. Μην σκαλάς τα μαλλιά. Μιλάς ωραία. Τρελά. Παιδιά, όχι ότι ξέρω, αλλά έχω ακούσει από περιγραφές ότι το λένε και Γρηγόρης Οχιάς ο Δημούτσινος. Έχουν γίνει άπειρες έρευνες. Αυτό τα 18 λεπτά είναι ο ιδανικός χρόνος για να πάρουν φωτιά και μετά που αυτό είναι για κάθε φορά, μας το λες τώρα. Δηλαδή 18 λεπτά σαν αντιβίωση κάθε φορά. Εντολή δίνεις στον σύντροφό σου, με το που θα μπούμε σπίτι δεν ανάβουμε τα φώτα. Δώσε εντολή, Αντωνία. Σβήστε τα όλα. Μα είναι σβηστά ήδη με παιδί μου, δεν είναι κανείς μέσα στο σπίτι. Με πλακώνει με σβηστά τα φώτα, δεν παίρνω χαμπάρι εκεί, με πιάνει στον ύπνο. Σ' αρέσει. Τρελά. Εντάξει. Το άλλο που το φοβάστε στις γυναίκες και δεν θέλω. Ναι. Αφήστε τον να απολαύσει το γυμνό κορμί σας. Ναι, θα σοκαριστείς αν ανοίξει την πόρτα και με δεις ξαφνικά να κόβω βόλτες γυμνή. Θετικά όμως. Το έκτο. Στείλτε του μήνυμα από την τουαλέτα. Έλα, μωρέ, Γρηγόρη. Ήταν ο μόνος ήταν άναυρο. Ρε παιδιά, σκέφτομαι καμιά φορά τώρα έτσι που πραγματικά όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το κεφάλαιο, όλη αυτή η εποχή κλείνει με έναν τρόπο.
Ο κόσμος πώς μας έβλεπε όταν τα κάνουμε αυτά. Σαν εξωγήινους. Τώρα τα σκέφτομαι, γιατί όταν τα ζεις, δεν το καταλαβαίνεις, είναι η καθημερινότητά σου. Γιατί εμείς είχαμε τον κώδικά μας. Και ο καλεσμένος λέει, αυτοί είναι με τα καλά τους τώρα. Τι λένε, γιατί γελάνε, δεν μπορούσαν να μπουν να το καταλάβουν, να το νιώσουν. Δηλαδή... Εκεί με τον Οχιά ή ο Αργυρός, εκεί που μας έβλεπε με τους αγκώνες ο άνθρωπος, τον έβλεπα συννεφάκι να λέει, θέλω να φύγω ρε. Αλλά έμενε ο έρμος. Όλοι μένανε, δεν έφυγε ποτέ κανείς. Ποτέ, ποτέ, ίσα-ίσα. Πολλές φορές γελάγανε, αλλά ήταν με ανοιχτό το στόμα τύπου. Τι γίνεται εδώ. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Ναι, αλλά θα γελάγανε. Αλλά περνάγανε καλά με έναν τρόπο. Άρε. Άρε, Κατερινάκη. Τελικά υπήρχε φλερτ ανάμεσά σας. Πουλ. Μετά από τόσες έρευνες υπήρχε. Δεν ευωδόθηκε, λέμε. Δεν, γιατί ακολουθήσαμε όλες τις έρευνες. Θέλω να στείλω για μηνύματα από την τουαλέτα. Ναι, έκανα καρέτζα. Δεν ευωδόθηκε. Θυμάσαι την καρέτζα. Την καρέτζα, θα θυμάμαι. Και πόσα ακόμα, ρε, εσύ, Ελένη, και εμείς τα έχουμε ξεχάσει. Εμείς το έχουμε ξεχάσει όπως τα λέτε ρε παιδιά. Τι είναι, λοιπόν, να πω ένα ευχαριστώ για την τουρτίτσα που είχε προφανώς την ιδέα. Όχι, δεν είναι άνθρωπος τηλεόρασης, είναι φίλος μου ο Νικόλας. Και με το που το άνοιξα και το είδα τρελάθηκα. Λέω πράγματι, εγώ στο καμαρίνι μου. Όχι με μαύρο καθρέφτη, το μαύρο δεν υπήρχε σε μένα. Κατά ροζ όλο το καμαρίνι, καταλαβαίνετε. Ροζ παντού, ροζ κορδέλες, γράμματα Ελένη, ροζ όλα, ροζ χαμός. Και έτσι λοιπόν προσαρμόστηκε και μου έστειλε και αυτό το φάκελο που δεν έχω ανοίξει. Θα το ανοίξω όταν θα είμαι μόνη μου στο καμαρίνι μου, που το έφτιαξε έτσι απλό. Δηλαδή, σαν τις εμφανίσεις μου για πρωί-πρωί 10 η ώρα, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια. Λες! Διακριτικό, το βάζεις στο πορτοφόλι σου, φεύγει. Δεν πρόλαβες να το διαβάσεις, σήκωσες ντρόν. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, λέω. Θα φύγουμε. Όχι, ρε. Σταματήστε, θα φύγουμε όλοι μαζί, είπαμε. Α, λοιπόν, θα μας δίνεις το τέλος. Λέω. Εσύ μπορεί και να ήταν η εποχή σου. Εσένα ήταν σίγουρα. Τάρια μπούρα. Φεύγουμε, τάρια μου. Ναι, Ελένη μου. Η μία πήγε από εδώ, η άλλη από εκεί. Έτσι και τώρα, παιδιά. Θα συναντηθούμε, αλλά πάτε προς τα παγωτά στην Άννα Μαρία. Πάω προς Λανκόμ να δώσω τα τελευταία δώρα και να ακούσω λίγο τις τελευταίες τηλεφωνικές γραμμές από τις φιλενάδες μου όλες. Και ραντεβού εδώ. Ναι. Εδώ. Λοιπόν, κορίτσια, 2-10. Δεν σας έχω πει τίποτα τώρα από αυτά. Τώρα, ό,τι μόνοι σας τα καταλάβατε. 2-10-6-43-3-10, γιατί είσαστε οι τελευταίες φίλες που θα ακούσω ζωντανά στα αυτιά μου, εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να πω ότι η εταιρεία Lancôme μας έχει δώσει την άνεση να δώσουμε ό,τι θέλουμε, αλλά όπως βλέπετε σήμερα και όσα θέλουμε. Αλλά σήμερα είναι η μέρα για όλους μας και είμαστε όλοι μπροστά. Μιλάμε, γελάμε, θυμόμαστε, κλαίμε, τραγουδάμε, όλα μαζί. Και ξαναλέω λοιπόν, μαζί με όλα αυτά είναι και τα αρώματα. Τα αρώματα που μας χαρακτηρίζουν. Το άρωμά μας δεν το διαλέγουμε τυχαία. Το άρωμά μας ταιριάζει και μας δίνει αυτοπεποίθηση και μας φέρνει πιο κοντά με τους ανθρώπους, ακόμα και με εκείνους που είμαστε πολύ πολύ κοντά. Γι' αυτό λοιπόν εγώ όταν μιλάω για αρώματα, να θυμάστε ότι πάντα λέω το προσωπικό μου γούστο. Όμως, όταν έχω δίπλα μου μια μεγάλη εταιρεία, ένα κολοσσό, μια εταιρεία δηλαδή, γιατί λέω ένα κολοσσό, εννοώ ότι πάρα πολλές γυναίκες έχουν ταυτιστεί με αυτή την εταιρεία. Μια εταιρεία δεν γίνεται μεγάλη, μια εκπομπή δεν ξεχωρίζει μόνη της. Σε όλα τα επιτυχημένα πράγματα από πίσω κρύβεται ο κόσμος που το ακολουθεί, που το αγκαλιάζει, που το αγοράζει, που το βάζει σπίτι του. Έτσι μεγαλώνει κανείς, έτσι μεγαλώνει μια εκπομπή, έτσι μεγαλώνει μια εταιρεία, έτσι μεγαλώνουν όλα. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να σας πω αυτό είναι το άρωμα που μου αρέσει, που θα μπορούσα να σας το πω, αλλά θα ήταν άδικο να σας φωτίσω μόνο αυτό που ταιριάζει στη δική μου μητούλα από αυτά όλα. Επειδή η Lancôme έχει πάρα πολλά διαφορετικά αρώματα που τα έχουμε απολαύσει και μέσα από τις καμπάνιες με γνωστές διάσημες star, εσείς θα βρείτε το δικό σας και εσείς να θυμάστε πάντα. Όταν πηγαίνετε σε ένα κατάστημα καλλυντικών, καλά είπαμε, θα με έχετε στα αυτιά σας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα πάρετε χαρτάκι, μην βάλετε παντού σε όλο σας το σώμα και μετά λέτε «Απαπα, πώς μυρίζουν έτσι, γιατί άμα βάλετε πολλά δεν θα σας αρέσει τίποτα». Χαρτάκι, δεν θέλω τσιγκουνιές. Σου, τα αφήνεις στην άκρη, σου, στην άκρη, μετά περνάς, μυρίζεις και αυτό που σου αρέσει, τότε θα το βάλεις στο κορμί σου. Και εκεί θα καταλάβεις και πάλι μετά από λίγο, αυτό είναι το δικό μου άρωμα. Εγώ λοιπόν σας μιλάω για αυτή την εταιρεία γιατί αισθάνομαι καλά, ξέρω ποια είναι και καμαρώνω που μπορώ να σας την προσφέρω και εσείς θα κάνετε μόνοι σας τις ωραίες σας επιλογές. Έτσι και σήμερα, εγώ νομίζω ότι άσχετα με τα αρώματα που σας λέμε τόση ώρα να πάρεις αυτό ή να πάρεις εκείνο,
Εγώ νομίζω ότι επειδή έχουν πάρα πολλές επιλογές, όλες οι φίλες μου που κέρδισαν σήμερα να πούνε ποιο είναι το αρώμά τους, αυτό που θέλουν να πάρουν. Αρκεί να μην έχει τελειώσει, έτσι. Δεν ξέρω τώρα. Ανοίξανε και τα παρεδόθη με τα αεροδρόμια. Τι γίνεται, έρχονται τα εμπορεύματα. Πώς πάμε, ναι, προχωράμε. Λοιπόν, γραμμή, καλησπέρα σας. Ελένη μου, αστέρι μου, αγάπη μου, κοριτσάκι μου. Με συγκίνησες πολύ σήμερα, αλλά να ξέρεις πώς είναι η τύχη. Είμαι η πρώτη τηλεθεάτρια που σου μίλησε όταν πήγες στον Άλφα πριν 15 χρόνια. Τώρα με διέλυσες. Άντε πάμε πάλι από την αρχή. Τι λες τώρα, πού βρήκες εσύ τώρα, πώς βρήκες την ώρα να μπεις, δεν το πιστεύω αυτό που μου λες. Είχε, Ελένη μου, είμαι η Γιάννα από Λαμία, μπορεί να με θυμάσαι. Η Γιάννα, δυναμώστε μου λίγο τον ήχο κάτω, βοηθήστε με λίγο με τον ήχο. Η Γιάννα από τη Λαμία. Ναι. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το μυαλό μου, έτσι όπως καίγεται ο εγκέφαλός μου και όλοι, ολόκληροι δηλαδή, δεν μπορώ. Όταν θα είμαι σπίτι μου το βράδυ, τότε θα μου έρθουν όλα σωστά. Αλλά είσαι όντως η πρώτη που μίλησα. Εσύ με καλωσόρισες δηλαδή. Ήσουν πάλι συγκινημένη, Ελένη μου, και σου είχα πει ότι είσαι αστέρι και ότι όπου πας θα λάμπεις. Γιάννα μου, τι να σου πω. Ελπίζω να με μυρίζεις μέσα από αυτά τα αρώματα και να με έχεις στο μυαλό σου που και που. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάλεσε σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννα μου. Ευχαριστώ όλα τα κορίτσια μου. Δώστε μου γρήγορα να προλάβω, να δώσω κι άλλα. Δώστε μου. Καλησπέρα. Καλό καλοκαίρι. Γεια σου και σένα. Γεια σου και σένα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Ναι, μωρό μου. Καλό καλοκαίρι. Πόσοι μου λένε καλό καλοκαίρι. Τα παιδιά μου είναι, τα έχετε βάλει σειρά. Ποιος είναι. Ελενάκι μου γλυκό. Καλό καλοκαίρι σε όλους, με υγεία. Να ξέρεις ότι θα μας λείψεις. Θα περάσεις υπέροχες στιγμές με την οικογένειά σου. Ήσουν, είσαι και θα είσαι μία και μοναδική. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Μωρέ, όλους σας ευχαριστώ. Όλους. Και εσάς που σας το έχω πει και σε εσάς που δεν σας το έχω πει. Κανέναν δεν ξεχνώ. Όλοι είστε μέσα στην καρδιά μου. Πραγματικά θα το ξαναπώ. Σας το είπα και στη γιορτή μου όταν σας είπα ότι φεύγω. Είμαι πολύ τυχερή. Τελικά, μέσα σε αυτή τη δουλειά, εγώ ήμουν από τις πολύ τυχερές. Δεν πετάω πίσω τη δουλειά που έκανα. Πολύ. Τα λάθη και τα σωστά που έκανα. Πολλά. Δεν ξεχνάω τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στο κάθε μέρα. Το κάθε μέρα είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλους αυτούς που είχατε δει και αυτούς που δεν είχατε δει. Μεγάλη ομάδα, δυνατή. Στη διαδρομή με κάποιες μικρές απώλειες, κάποιες μεγάλες και κάποιοι καινούργοι να ανεβαίνουν στο τρένο και το τρένο να τρέχει. Και σε αυτό το τρένο όλοι εσείς, σταθμό-σταθμό. Σταθμό για τη δικιά σας ζωή, σταθμό και για τη δικιά μου ζωή. Πόσο τυχερό κορίτσι είμαι. Λοιπόν, να ακούσω την επόμενη φίλη, να δώσω δώρο και να αποχαιρετήσω και τη Lancôme. Αμπιεντό, βεβαίως, και θα τα ξαναπούμε. Με όποιο τρόπο. Μπορεί να μην είναι ο ίδιος, να είναι διαφορετικός. Θα τον βρούμε τον τρόπο. Καλησπέρα, λοιπόν, σε σένα, την τελευταία τυχερή μου φίλη που της προσφέρω ένα άρωμα από καρδιάς. Λοιπόν... Έλα. Το ξαναλέω. Ελένη, Ελένησα. Ελενάκι μου, έχω παραπονάκι, Ελενάκι μου. Βρε, Ελενίτσα μας, τι παράπονο έχεις από μας. Κανένα. Εμείς δεν σε βάζαμε κάθε μέρα στο σπίτι μας. Κάθε μέρα. Εμείς δεν σου λέγαμε κάθε μέρα πως αγαπούμε. Δεν σου λέγαμε πως είσαι αστέρι, πως είσαι εξαιρετική, πως είσαι πανέξυπνη, πως κάθε μέρα μας κρατάς συντροφιά. Τώρα πού μας αφήνεις. Άσε τώρα. Δεν έχω απάντηση. Μην νομίζεις κι εγώ. Κάποια στιγμή σταματάνε και οι απαντήσεις. Δεν κατεβαίνει τίποτα από το μυαλό μου στο στόμα μου, το παραμικρό. Δεν έχω τι να σας πω. Γλυκιά μου αγαπημένη φίλη, πάρε και το τελευταίο δώρο, έτσι να κλείσει ο κύκλος όλος αυτός των δώρων, των πάρτι, της χαράς. Χαρές δεν τελειώνουν, δεν θα τελειώσουν ποτέ. Περπατώντας να πάω από την άλλη πλευρά για να φάμε και ένα γλυκάκι, να δούμε και Άννα Μαρία που τα πήρε όλα αυτά. Θέλω να σας πω,
έτσι λίγο πριν, και είναι πολύ ωραίο το κομμάτι σας και χαρούμενο, γιατί εκεί θέλω να είμαι, στη χαρά. Πάντα στη χαρά ήθελα να είμαι. Δεν έχει σημασία αν κάθε μέρα ούτε σας μέτραγα, ούτε έπαιρνα απουσίες. Ποιος με βλέπει σήμερα, ποιος με βλέπει αύριο, ποιος με βλέπει αυτό, αν με είδαν παραπάνω, παρακάτω, παραλίγο. Όχι. Γιατί ακόμα και τις περιόδους που δεν ήμουνα μέσα στο δρόμο σας, στη διαδρομή την τηλεοπτική, δεν υπήρχε περίπτωση, και το ξέρω, κανείς σας να μην περάσει έστω και ένα λεπτό. Ένα λεπτό έτσι απλά για να με δει, να πει τι κάνει αυτή σήμερα, πώς είναι τα κέφια της, τι φοράει, τι άλλο έχει κάνει σε αυτό το κεφάλι επάνω, πόσο λουλουδόκαμπο έχει φορέσει σήμερα. Χορεύει, γελάει, ποιοι είναι κοντά της. Αυτά έχουν αξία, μωρέ. Όλα τα άλλα είναι μόνο για τα στελέχη, για τα κανάλια, τα νούμερα, οι αριθμοί και για μας που δουλέψαμε μέσα σε αυτά. Αλλά τι λέτε, μωρέ, ζουρ-ζουρ-ζουρ από εκεί τελευταίο θρανείο. Αλλά αυτά έχουν σημασία στο τέλος της μέρας. Εγώ ξέρω ότι ακόμα και αυτοί που στην πορεία φύγαν από κοντά μου, έστω και ένα λεπτό την ημέρα άνοιγαν για να με δουν. Και να μην θέλανε, πάλι σας την έσκαγα. Με έναν τρόπο μπροστά σας έβγαινα. Μέσα από τα περιοδικά, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα δέντρα, δεν ξέρω, από παντού. Με έναν τρόπο όλο σας έκλεινα το μάτι και έβγαινα μπροστά. Λοιπόν, ωραία διαδρομή. Και θέλω με χαρά να κλείσουμε. Παγωτάκι φάγαμε. Πού πήγε Άννα Μαρία, την έχασα. Βρε Άννα Μαρία μου, τι έστησες πάλι. Είπα να στήσω ένα τροπικό, να κλείσω εντυπωσιακά. Α, πραγματικά είναι τροπικό και έκλεισες πολύ εντυπωσιακά. Είναι η τελευταία μου εκπομπή. Τι λέτε, βρε άτιμη, και γελάτε. Τι λέτε. Για πες μου λοιπόν, τόσα πουλιά πού τα βρήκες. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Eldeco που μας έστειλε όλα αυτά τα διακοσμητικά και τα πουλιά. Τη Fresh που μας έκανε τις ωραιότερες τούρτες. Και επίσης να ευχαριστήσω τους Le Fleurist με τα πολύ τροπικά λουλούδια που μας στείλαν και τις ωραίες συνθέσεις. Είναι αληθινά αυτά τα λουλούδια. Είναι αληθινά, όλα αυτά είναι αληθινά. Να βλέπεις. Φανταστικά και ελπίζω να τα επιστρέψουμε χωρίς να κάνουμε ζημιές, γιατί είναι όχι, πραγματικά σαν ψεύτικα. Όχι, δεν θα κάνουμε ζημιές, θα έρθουν. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έφαγε και είπαμε ένα τροπικό φρούτο. Για, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Παγωτό. Έφαγε κανείς. Όλοι. Δύο-τρία. Εμείς φάγαμε. Για τη γεύση. Κοίτα, με τόσο κλάμα που ρίξαν, έδωσα ένα παγωτό στο καθένα. Μάγκο. Μάγκο. Άντε και σειρά μου. Μάγκο, το αγαπώ πολύ το μάγκο. Λοιπόν. Ωραίο. Όχι μάγκο, ε. Άσε. Ναι, ναι. Τώρα το θυμήθηκα. Έχω πέσει και σε λάθος πλάνα τέτοια. Πάλι με το παγωτό. Ας, μη με θυμάστε με τέτοια. Έχετε τόσα για να με θυμάστε. Ελένη. Οπότε δεν σε νοιάζει. Έχω ένα photo booth. Πώς κάναμε πέρσι και πρόπερσι. Ναι. Η Δημήτρη. Ποιο ψάχνει. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Το photo booth. Τώρα. Δεν το μπορώ. Ναι, Δημήτρη, μεγάλη χαρά. Πού φεύγεις. Όλοι μαζί φωτογραφία στο photo booth. Για ελάτε, για ελάτε. Για ελάτε. Εγώ με το παγωτό θα είμαι σε αυτό το φώτο. Ρε ζημάνω κι άλλο. Θα χαλάς τη διέτα σου. Όχι, όχι, προσέχω. Όχι, από μπροστά. Ελένη, λοιπόν, εμείς περνάμε πίσω και έρχεστε όλοι. Έλα, ελάτε, παιδιά. Έλα, μπείτε μέσα. Εδώ, εδώ, εδώ. Για να δείσετε. Σκοτάδια. Έλα, μπείτε, θα στριμωχτούμε. Θα δείσετε, κορακοζόνη την άλλη. Έλα, μπείτε, μπείτε. Έλα, μπείτε, μπείτε. Έλα, μπροστά. Άνοιξε το βρε. Κανείς είστε δίκαν σε εξηλήθη. Δεν ξέρω. Είμαστε όλοι μέσα. Καλιά στα κοντά. Μας βγάζει μια κυρία που δεν μας ξέρει. Όχι, είναι ψήνες αυτό το κάδρο. Πού να χωρέσω στο κάδρο. Μόνο η νύφη. Βρε Γρηγόρη, μου χαλάς το δεκό. Συγγνώμη να φύγω. Φωτογραφία δεν έχουμε. Λοιπόν, δυναμώστε λίγο τη μουσική. Θα φύγουμε για διαφημίσεις αφού βγάλουμε τη φωτογραφία μας και γυρνάμε απλά για να κλείσουμε, γιατί πραγματικά στο τέλος θα... Δηλαδή, έφυγε μια εκπομπή και άλλη, τώρα ήρθε η δικιά μας ώρα. Έλα, άνοιξε το πλάνο, Νίκο. Μπείτε όλοι μέσα, δεν σας βλέπω. Δεν μας βγάζει και κανείς.
βάλω γυαλί, για τελευταία φορά. Και δυστυχώς δεν μπορώ και να το φτιάξω, γιατί δεν υπάρχει αυτό που κάνουν στα μάτια για την πρεσβειοπία. Δυστυχώς, μόνο όσοι έχετε μοιοπία θα μπορέσετε να το διορθώσετε. Τέλος πάντων, ήθελα να σας διαβάσω κάποια. Έχω διαβάσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες τα mail που μου στέλνετε στο λογαριασμό μου στο Instagram. Αυτά που τα βλέπω μόνο εγώ. Τι μου γράφετε, ρε παιδάκι μου, πόσο με κάνετε να νιώθω ότι τίποτα δεν πήγε στην τύχη και τυχαία όλα αυτά τα χρόνια. Τι μου γράφετε, σαν να είμαστε μαζί σε αυτή τη διαδρομή, ζώντας παράλληλες ζωές, αλλά μαζί. Και όπως πολλοί από εσάς μου γράφετε και μου κάνετε πλάκα, μπήκα παιδάκι, κάθισα μαζί σου, σε βλέπει η μαμά μου, όλος μου λέει, σε βλέπει η γιαγιά μου, σε γνώρισε για πρώτη φορά την ώρα που πήρα το γάλα μου, μετά ξέρω εγώ, με συντρόφισε στα σχολεία, μετά σε χάσαμε, γιατί αρχίζουν άλλες ιστορίες, τις ξέρετε όλοι, τις περνάμε κάποια στιγμή, οπότε φεύγουν λίγο εκτός τηλεόρασης και συνήθειας. Μετά ξαναμπαίνετε όλοι με φόρα εκεί πάνω στις σχέσεις που αρχίζετε λίγο κλάματα, λίγο μαζί, λίγο μόνοι. Και φυσικά όταν αποκτήσετε παιδιά, που αλλού θα ήσασταν, εκεί έχουμε γράψει ιστορία. Και κάθε φορά με όλους σας παιδιά ήταν σαν να γεννούσαμε μαζί, σαν να προχωρούσαμε μαζί μια εγκυμοσύνη. Την εγκυμοσύνη που φέρνει στη ζωή ένα μωρό, αλλά μην νομίζετε, μια εγκυμοσύνη και μια γέννα ήταν. Και όλο αυτό που δεν ξέρω πώς να το πω τώρα πια και 29, έχεις κλείσει, Ελένη. Δεν μου το λέει κανείς, αλλά είναι αυτά που ακούω στα αυτιά μου και στον ύπνο μου. Πολύ εμπιστοσύνη. Ναι. Πολύ. Λοιπόν, έναν έναν όλους σας, αληθινά, χωρίς ψέματα, σας ευχαριστώ. Ελπίζω τα μάτια μου να σας είπαν πολλά σήμερα, πιο πολλά από ό,τι σας είπε η φωνή μου. Θα σας ψάχνω και θα με ψάχνετε. Αλλά να θυμάστε κάτι. Η ζωή συνεχίζεται και είναι όλο εκπλήξεις. Γιατί όπως έλεγε και ένας φίλος μου κάποτε, Ελενίτσα μου, Λάκη, σε θυμάμαι πάντα. Όταν η ζωή πάψει να σε εκπλήσει, είναι θάνατος. Καλή συνέχεια, παιδιά. Στο επανειδήν, όποτε και αν. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η διαδρομή και όχι το φινάλε. Καλό καλοκαίρι. Καλή ζωή με υγεία.